Και από την Καστοριά. Εντάξει. Εδώ θέλουμε να η εκδήλωση αυτή στον χώρο του σχολείου είναι η τρίτη κατά σειρά και η μέχρι στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία που γίνονται εκτός από την Φλόρινα και την Κοζάνη. Η Φλόρινα και η Κοζάνη είναι δύο πόλεις οποίες άρχισε αυτή η ιδέα να υλοποιείται έτσι ώστε σε τακτά χρονικά διαστήματα να γίνονται συγκεντρώσεις όχι μόνο μεταξύ καθηγητών της πληροφορικής, αλλά και άλλων υποθέτων και να αναλάβουν απόψεις, αλλά και να γίνονται συνεπίσεις για τα θέματα της πληροφορικής και εκπαίδευση. Μία τέτοια λοιπόν εκδήλωση είναι και η σημερινή εκδήλωση, η σημερινή ημερίδα, που έχει θέμα το ανοιχτό λογισμικό και έχει ενδιαφέρουσες όπως θα δούμε εισηγήσεις. Μπορούμε λοιπόν να αρχίσουμε. Κατά εκεί ήθελα να πω ακόμη ότι παραδείγεται ο προϊστάμενος της τεχνικής εκπαίδευσης του νομού Γερμανίας και πρόσωπο της ΕΜΕΠΗΔΙΑΣ, οι οποίοι είναι και συνδιοργανωτές της εκδήλωσης, αλλά και των συλλόγων επιδομών εκπρόσωποι που είναι και συνδιοργανωτές αλλά και χορηγοί της εκδήλωσης. Χορηγοί της εκδήλωσης θα πούμε και η ΕΜΕΠΗΔΙΑΣ. Στον χώρο του κυνηγίου προσφέρετε καφές χωρίς να το πληρώσετε και κάποια γιορτάκια και τέτοια πράγματα. Μπορείτε λοιπόν μέχρι τις 12 μέρες που θα είναι, να, αν κάποιος κουνάσει, να πάει να πάρει κάτι. Το λόγο λοιπόν κάτι αντιπροσωπεί ο κύριος Βασίλης. Να σας καλωσορίσω και εγώ στην κυρία, όπως ήταν απ' έξω. Απλά εγώ θα αναφερθώ λίγο σε ένα θέμα περισσότερο για τους συναδέλφους που είναι εδώ στην ομοπιερία. Θα διοργανωθεί το τρίτο μαθητικό συνέδριο πληροφορικής, έτσι όπως ήδη λέει σε όλα τα σχολεία. Απλά θα ήθελα λίγο οι συνάδελφοι να βοηθήσετε και σε κάποιο τρόπο. Είναι το τρίτο μαθητικό συνέδριο πληροφορικής, όπου θα παρουσιάσουν εργασίες οι μαθητές. Βέβαια, οι μαθητές δεν βοηθούν των καθηγητών. Οι εργασίες θα πρέπει να σταλούν στους συμβούλους, έτσι είναι το συνέδριο για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Από πρωτοβάθμια είναι η πέμπτη και η έκτη μου και όλη η δευτεροβάθμια. Να σταλούν οι εργασίες όσοι θα λάβετε, όσοι θέλετε έτσι με κάποιοι μαθητή ή με περισσότερους από ένα μαθητέ, μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου στους συμβούλους, έτσι στο email που έχω στείλει, αλλά είναι και όλα αναμειγμένα στο site του Μινέτ, να στείλετε τις εργασίες. 15 Μαρτίου θα γίνει το συνέδριο εδώ στην Ιερία, όπου μετά οι σύμβουλοι θα επιλέξουν ποιες εργασίες θα πάνε στη Θεσσαλονίκη. 4 και 5 Μαΐου θα γίνει εκεί το συνέδριο στην Εθνική Μακεδονία. Εγώ θα ήθελα λίγο οι συνάδελφοι έτσι να βοηθήσουν και εσείς. Μην εκτεθούμε και σαν νομός και θα υπάρχει συμμετοχή από μαθητές με τη βοήθεια της κρίσης. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Η συνήθεια είναι μέσα στο προσάρτητο, στο τρόπο σε κάθε εισήγηση θα μπορείτε να υποβάλλετε ρωτήσεις και να απαντηθούν οι εισήγηση. Κυρίως στην Δυτική Μακεδονία, αλλά σιγά σιγά, από ό,τι φαίνεται,
θα χρειαστεί να γυρίσουμε αρκετές πόλεις. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη εποχή να μιλήσει κάποιος για το ανεξόδιο. Και σιγά σιγά νομίζω ότι ο κόσμος όλο και περισσότερο καταλαβαίνει ότι έχει πραγματικά μια θέση στην πολιτική. Αυτό που εκτός από το site που έχουμε φτιάξει, όπου κάποιος μπορεί και να δει διάφορους οδηγούς που έχουμε δημιουργήσει, υπάρχει το φόρο όπου μπορεί να υποβάλει τις ερωτήσεις του αλλά και τις παρατηρήσεις του. Και επίσης υπάρχει το εργαστήριο. Αν γίνεται λιγάκι να δείξουμε εδώ πέρα, είναι το εργαστήριο που έχουμε φτιάξει στην πόλη της Κοζάνης, όπου μπορεί κάποιος, ας πούμε, και να χρησιμοποιήσει τους 4 υπολογιστές που έχουν δημιουργηθεί στην Λυκή. Τους χρησιμοποιεί ουσιαστικά και το κέντρο πληροφόρησης νέων. Δηλαδή, ουσιαστικά και ο κόσμος που έχει χρησιμοποιήσει το πρωί χρησιμοποιεί το ελληνικό λογισμικό και δεν έχουμε παρατηρήσει κάποιος να διαμαρτύρεται γιατί δεν υπάρχουν κάποιο λειτουργικό τέλος πάντων κλειστού κώδικα. Πιστεύουμε ότι είναι εύθραστο το Google που χρησιμοποιούν οι πιο εύθραστες και τις πιο μοντέρνες διαδρομές. Επίσης, εκτός από το εργαστήριο που υπάρχει εκεί, το λειτουργούμε 2 φορές την εβδομάδα και όποιος θέλει μπορεί να έρθει από εκεί να κάνει εγκατάσταση στον φορητό του κυρίως υπολογιστή, αλλά ακόμα και το σταθερό μας το φέρει εκεί πέρα, μπορούμε να το εγκαταστήσουμε οποιαδήποτε τέλος πάντων διανομή Linux. Επίσης, βέβαια, μπορεί να το βοηθήσουμε σε ό,τι προβλήματα έχει με το υλικό του. Αυτά είναι σε άκρες για το K-Look και η διεύθυνσή μας είναι klook.gr και βέβαια στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστεί. Ευχαριστώ πολύ. Φυλάδια ενημερωτικά για να δει
σαν λογισμικό που, και τι μπορεί να κάνει με αυτό. Ο στόχος μας, όπως είπα και πριν, είναι να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι υπάρχει και άλλη πλευρά, αυτή που δεν γνωρίζουν, που δεν θα δημιουργήσετε καταστήματα που πουλάτε με τους υπολογιστές, για ευρύτερους χώρους, οικονομικούς κυρίως. Και ίσως και ορισμένες φορές δεν θα το δείτε, επειδή υπάρχουν, όπως γνωστόν, τα μεγάλα καταστήματα συνήθως, υπάρχουν κάποιες συμφωνίες που έχουν κάνει με τους προμηθευτές για να μην δείξουν κάτι άλλο. Ο λόγος είναι κυρίως οικονομικός. Κάποιες δράσεις που σας δείξουμε, αυτό που κάνουμε εμείς, είναι ότι οργανώσουμε μαθήματα και σεμινάρια και παρουσιάσεις του 2010. Συμμετείχαμε σε ορισμένες καταγγελίες για προμήθεια λογισμικού στο δημόσιο τομέα. Αυτό μπορείτε να δείτε αργότερα και από τη σελίδα μας, που είχαμε παρέμβαση στη συγκεκριμένη κατάχρηση της ΔΕΗ με άμεση προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, άμεση ανάπτυξη στη Microsoft. Το οποίο, όπως ξέρετε, ήδη είχε ανεβάσει τα τιμολόγια της, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μήπως για να πληρώσει τις άδειες. Κάποιες δράσεις που θα σας δείξω, αυτή συγκεκριμένα ήταν μια εισαγωγή στη διανομή του Linux και τώρα. Είχαμε κάνει μια ενημέρωση τις μέρες που βγήκε η έκδοση Fedora τότε και είχαμε μαζέψει, ας το πούμε, λίγο κόσμο για να κάτι που ενδιαφερόντουσαν για συγκεκριμένη διανομή. Είχαμε πάει στο Γυμνάσιο Λύκειο Καμπάνη Κελκής, που αναδείξαμε σε μια ημερίδα, όπως είναι η σημερινή παρόμοια, τις δυνατότητες που έχουν τα παιδιά να χρησιμοποιούν το ανοιχτό λογισμικό, ποια είναι τα προτερήματά του και γενικά χρήση του και τι δυνατότητες μπορεί να έχει ακόμα και ένας παλιός υπολογιστής. Αντί να το κοιτάξουμε, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Κάναμε μια σειρά μαθημάτων Blender. Να αναφέρω το Blender είναι ένα πρόγραμμα συγκεκριμένων τρισδιάστατων γραφικών. Αν μπορείτε να το θυμάστε το όνομα, θα το δείτε. Μετά ότι έχω φτιάξει ακόμα και κινούμενα σχέδια με Blender και ταινίε ολόκληρε. Με χρήση Blender και GIMP. Που είναι προγράμματα ανοιχτού λογισμικού. Είχαμε κάνει μια παρουσίαση στο 2013 ως ένα προσώπο. Τους ενημερώσαμε για ποιες δυνατότητες υπάρχουν σε αυτό. Και μια μεγάλη επιτυχία ήταν για μας ότι η πρώτη έκδοση του 2010 είχαμε φέρει τον Ρίτσαρντ Στάλμαν, ο οποίος είναι ιδρυτής του Free Software Foundation, Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμισμού, που ιδρύεται στην Αμερική, και έχει παραθέσει μια ομιλία τι είναι το ελεύθερο λογισμικό, γιατί είναι καλό, γιατί πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Στη σελίδα μας υπάρχουν σε κάποιους συνδέσμους των νέων υπάρχουν ένα σύνδεσμο που λέγεται βίντεο της ομιλίας. Είναι τρία κομμάτια, μπορείτε να τα κατεβάσετε και όποιος γνωρίζει αγγλικά μπορεί να καθίσει και να το ακούσει. Δηλαδή εκεί πραγματικά θα καταλάβετε από τον άνθρωπο που ξεκίνησε όλο το έργο που μπορούμε να πούμε ελευθερία στο λογισμικό και αυτός που ξεκίνησε δηλαδή ουσιαστικά να το πω την επανάσταση του λογισμικού μπορείτε να καταλάβετε ποια είναι η πραγματική αξία. Βέβαια δεν καταφέραμε ακόμα να εισάγουμε υπότους, ο οποίος στη συνέχεια σε κάποια νέα μας θα δώσουμε ένα σύνδεσμο για να μπορεί κάποιος να κατεβάσει πλήρες DVD της ομιλίας και με υπότους. Είχαμε παραθέσει μια ομιλία σε ένα σχολείο, 13ο Δημοτικό Σχολείο της Θεσσαλονίκης, όπου ενημερώσαμε τα μικρά παιδιά για την αξία χρήση του, του ελεύθερου λογισμικού και του ανοιχτού λογισμικού. Και μπορώ να σας πω από την εντυπώσεις που είχαμε ότι τα παιδιά ήταν πάρα πολύ χαρούμενα από τις δυνατότητες που υπήρχαν, ειδικά κυρίως βέβαια στα παιχνίδια που είναι η ηλικία τους. Παραθέσαμε και μια ομιλία παιδί και ίντερνετ, που είναι σημαντικό στη σημερινή κοινωνία, σε νοσοκομείο παιδιατρικού τομέα Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης. Και οι εντυπώσεις και από αυτό, ειδικά από τους γιατρούς που συμμετείχαν στην κοινωνία, ήταν πάρα πολύ καλές. Δηλαδή, κατάλαβαν δηλαδή η αξία του πώς μπορείς να προστατέψεις ένα παιδί στο ίντερνετ. Συμμετείχαμε, όπως
και αργότερα από το καλοκαίρι. Πάω με το καλοκαίρι πλέον, το βλέπω που ήταν. Στην μια ημερίδα που διοργάνωσε 13ο σύστημα προσκόπων Θεσσαλονίκης για 100 χρόνια το προσκοπισμό. Και εκεί πραγματικά μπορώ να σας πω ότι τα παιδάκια που καθίσαν στους υπολογιστές του, οι υπολογιστές είναι πάνω από 5 ετών όλοι ήταν, απλά πετούσαν. Εδώ είναι μια ημερίδα που καλούσαμε για εισαγωγή στο Web Server για κομιστές διαδικτύου και Joomla, μια πλατφόρμα ανάπτυξης ιστοσελίδων, όπου είναι στημένη η δική μας ιστοσελίδα και του κλουμ. Και όπως βλέπετε και οι φωτογραφίες, είχαμε και τις ερευνικά και πολύ καλές, είχαμε μεγάλη επιτυχία, δηλαδή είχε κόσμο που ήθελε να μάθει τι είναι αυτό και πώς λειτουργεί. Κάναμε μια ωραία κίνηση πρόσφατα. Επιλέξαμε κάποιες εταιρείες να επικοινωνήσουμε μαζί τους και να δώσουμε τους παλιούς τους υπολογιστές και πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Ανταποκρίθηκε και ήταν ευχάριστο για μας η εταιρεία Αποτελάς, φαρμακευτική, και μας παρέδωσε 6 υπολογιστές, ο οποίος στη συνέχεια καθιστώντας ελεύθερο λογισμικό διανομή Linux Mint, θα κάνουμε δωρεά στο προπάφιο χρόνο προφίλ. Δηλαδή, όπως βλέπετε, και οι υπολογιστές που καταστήσαμε εκεί, σε λίγο καιρό τα παιδιά θα αρχίσουν να κάνουν αφήματα χρησιμοποιώντας αυτό το λογισμικό. Και ήταν ευχάριστο και για μας που ανταποκρίθηκαν κάποιες εταιρείες, συγκεκριμένη εταιρεία Αποτελάς, ότι προκειμένου να αποσύρει αυτούς τους υπολογιστές, ουσιαστικά να τους πετάξει, γιατί ήταν για τη δική τους, με δική τους ματιά μη χρησιμοποιημένα πλέον, εμείς τα ζωντανέψουμε, να πω, δώσαμε δεύτερη ζωή σε αυτούς τους υπολογιστές και τα δώσαμε στα παιδιά. Και εντάξει, αυτές ήταν οι ενεργητικές δράσεις, οι υπόλοιπες παρεμβάσεις και δράσεις που έχουμε, μπορείτε να τις δείτε στη σελίδα μας, είναι αρκετές. Θα πάρει πάρα πολύ χρόνο να σας αναφέρω όλες, οπότε νομίζω για ενεργητικά μπορείτε να τα δείτε. Και όπως επίσης και εμείς έχουμε ένα φόρουμ όπου έχουμε αρκετούς οδηγούς στη δική μας σελίδα, πώς να εγκαταστήσετε το λογισμικό, κάποιες βασικές έννοιες, τι είναι ελεύθερο λογισμικό και τι είναι ανοιχτό λογισμικό. Οδηγίους έχουμε και σε εικόνες και κείμενα και σε βίντεο, όπου μπορείτε να τις κατεβάσετε και να δείτε βήμα προς βήμα πώς μπορούμε να εγκαταστήσουμε μια διανομή Ubuntu ή μια διανομή Fedora ή μια διανομή Open Source και να ακολουθήσετε. Μπορείτε να γραφτείτε και εάν υπάρχουν ερωτήσεις, κάνοντας μια ερώτηση, σίγουρα θα βρείτε την απάντησή σας. Ή να γραφτείτε και στη δημόσια λίστα όπου στέλνοντας ένα μήνυμα θα το διαβάσουν αρκετά άτομα και όλα και κάποιος θα σας απαντήσει. Δηλαδή, δεν θα περάσει πάρα πολύ ώρα για να πάρετε την απάντηση που χρειάζεται. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ πρέπει να ευχαριστήσουμε και κυρίως τους φίλους ανοιχτού λογισμικού Προζάρης και την Ένωση Ελλήνων Χρηστών και Φίλων του ΕΛΑΚ Θεσσαλονίκης, γιατί πραγματικά αυτοί σχεδίασαν και υλοποίησαν την ημερίδα. Κατά κάποιο τρόπο δεν έγινε τυχαία, ήθελα να κάνω αυτήν εδώ, μάλλον θέλαμε στο σχολείο να κάνουμε αυτήν την προσπάθεια, να δείξουμε ότι πέρα από τους εκπαιδευτικούς και τις δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης που ασχολούνται με την πληροφορική, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το σχολείο, με το δημόσιο κατά κάποιο τρόπο, αλλά προσφέρουν, μπορώ να πω και όπως είδαμε, πολύ περισσότερο από ότι εμείς οι καθηγητές που κάνουν το μάθημα της πληροφορικής και κάνοντας την αυτοκριτική μου, δεν έχουμε καμία μα καμία παρουσίαση στην κοινωνία. Λοιπόν, μετά θα τους κουραστώ.
θα μιλήσουμε τι είναι το ελεύθερο και ανοιχτό λογισμικό. Πότε ξεκίνησε, κάποια ιστορικά στοιχεία του, ποιοι το ξεκίνησαν και πώς κινήθηκε έως σημερινές μέρες πριν. Τι είναι το ελεύθερο λογισμικό και τι είναι το κίνημα ελεύθερο λογισμικό. Ουσιαστικά προασπίζει τα δικαιώματα των χρηστών και των ανθρώπων πώς χρησιμοποιούν το λογισμικό. Ουσιαστικά είναι μια φιλοσοφία και όχι απλά ένα λογισμικό σαν ένα CD που μπορούν να τρέχουν. Και τριτής, όπως σας ανέφερα και πριν, θεωρείται ο Ρίτσαρντ Στάλμαν. Ποιος ξεκίνησε δηλαδή να το πω αυτή την επανάσταση. Ορισμός. Η λέξη ελεύθερο αναφέρεται στην ελευθερία χρήσης του. Ελεύθερο δεν αναφέρεται στην αγορία τιμή. Που ναι, μεν ξέρουμε ότι είναι δωρεάν, αλλά δεν υπάρχει δηλαδή ουσιαστικά δηλαδή μια τιμή για να πεις ότι μπορεί να στοιχήσει και ένα εκατομμύριο, μπορεί να στοιχήσει και ένα ευρώ, μπορεί να στοιχήσει να μην στοιχήσει και τίποτα. Δηλαδή, όπως ορίζεται το ελεύθερο λογισμικό, δεν έχει την τιμή του. Ο πρώτος τεκμηριωμένος ορισμός του ελεύθερου λογισμικού εμφανίζεται, όπως βλέπετε και την ημερομηνία, είναι το 1986, στο Γνουμπούλμπεργκ. Βασικές ελευθερίες του ελεύθερου λογισμικού, όπως τις βλέπετε, είναι 4. Ελευθερία λογισμικού να αποτρέπει να εκτελώ για οποιοδήποτε σκοπό. Σκοπός μπορεί να είναι κακός, μπορεί να είναι και πάρα πολύ καλός. Ελευθερία μελέτης του μηχανισμού, λειτουργίας και προσαρμογής του στις δικές μου ανάγκες, στις ανάγκες του χρήστη δηλαδή. Όπως ήταν παλαιότερα, δηλαδή, πριν αρχίσουν οι εταιρείες να βγάζουν το λογισμικό και υπήρχαν, ξεκίνησαν το έργο με τις πατέντες, το λογισμικό συνδεδόταν με μηχανήματα και ο καθένας μπορούσε τότε να το προσαρμόσει στις δικές του ανάγκες χωρίς να απαιτείται να πληρώσει κάτι έξτρα. Ελευθερία αναδιανομής. Μια σημαντική ελευθερία που μπορεί να πω παίρνοντας ένα CD από αυτά που, είχατε, που βλέπετε έξω, μπορείτε να πάρετε, το κάνω 1000 αντίγραφα, 2000, 3000 αντίγραφα, βγαίνω στον δρόμο που το μοιράζω. Αυτή είναι η ουσία ότι η ελευθερία αναδιανομής. Ελευθερία βελτίωση του λογισμικού, εάν βλέπω ότι υπάρχει κάποια προβλήματα στο λογισμικό, κάποιες ατέλειες κτλ. Να το βελτιώσω, να το φτιάξω καλύτερα, να δουλέψει σωστά για μένα πρώτα, αφού το χρησιμοποιώ εγώ, και μετά να το δώσω και στο κοινό, στους υπόλοιπους, στο ευρύκοινο, αυτές τις βελτιώσεις που έχω κάνει εγώ. Προϋπόθεση της ελευθερίας 2 και 4 αποτελεί πρόσβαση στο πηγείο κώδικα. Δηλαδή, ο πηγείος κώδικας, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ουσιαστικά, να το πω, πώς γράφτηκε, πώς κάποιος σχεδίασε αυτό το πρόγραμμα και από τα βασικά κομμάτια του πώς ξεκίνησε. Αυτό είναι ο πηγαίος κώδικας, δηλαδή ουσιαστικά από εκεί που γράφτηκε με κάποιες λειτουργίες που υπάρχουν στην συγγραφή λογισμικού. Ένα πρόγραμμα θεωρείται ελεύθερο λογισμικό όταν διατηρεί όλες παραπάνω προϋποθέσεις. Οι χρήστες ελεύθερου λογισμικού είναι ελεύθεροι να δίνουν αντίγραφα, να χρεώνουν το λογισμικό, όπως είπα και πριν, είτε με μια μεγάλη τιμή ή χωρίς τιμή, απλά να το δίνουν σε μια τιμή ενδεικτική. Δηλαδή, ο λόγος μπορείς να πάρεις ένα CD και να το δίνεις και με ένα ευρώ. Η αξία του δεν έχει μεγάλη σημασία. Είναι ελεύθερο λογισμικό, μπορεί να το πουλάς, να το βελτιώνεις ή να το μοιράζεις ελεύθερο. Και δεν απαιτείται καταβολή αντίτιμου για να το πάρεις. Είτε είναι ελεύθερο λογισμικό, είτε είναι ανοιχτό λογισμικό. Συνήθως δεν έχει μια τιμή. Δηλαδή το απλά πηγαίνεις σε μια ιστοσελίδα που σε ενδιαφέρει και εφόσον υπάρχει σύνδεσμος να το κατεβάσεις, το κατεβάζεις, το βελτιώνεις ή το μοιράζεις σαν αντίγραφο. Εδώ για να σημειώσω, υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα στο ίντερνετ τα οποία ονομάζονται freeware. Δηλαδή έχεις την δυνατότητα να το κατεβάσεις, χρησιμοποιείς σε προσωπική σου χρήση, αλλά η άδεια του που υπάρχει δεν σε απαγορεύει να το μοιράζεις, να το κάνεις αντίγραφο και να το δίνεις ή να το πουλάς. Γιατί δεν είναι ελεύθερο, είναι απλά free, όπως η free beer, η ελεύθερη μπύρα, ο οποίο την παίρνεις. Ουσιαστικά το ελεύθερο λογισμικό και ανοιχτός κώδικας είναι μοντέλο ανάπτυξης λογισμικού, το οποίο έχει. Και ο στόχος του ήταν όταν ξεκίνησε μετά από την κίνηση του κινήματος ελεύθερου λογισμικού, που ξεκίνησε και ανοιχτός κώδικας, είναι καλύτερη και πιο γρήγορη εισαγωγή του στην αγορά για να αρχίσουν να το χρησιμοποιούν επιχειρήσεις.
και μεγάλες επιχειρήσεις, όπως αναφέρω στη συνέχεια, κάποιες τεράστιες καρχαρίες, μπορώ να το πούμε έτσι, οι εταιρείες, οι οποίες παγκοσμίως χρησιμοποιούν ελεύθερο και ανοιχτό λογισμικό. Τις γνωρίζουμε όλοι. Απλά δεν μπήκαμε ποτέ στον κόπο να μάθουμε τι τρέχουν ακριβώς. Αρχικά και οι δύο όροι, ελεύθερο λογισμικό και ανοιχτό λογισμικό, θεωρήθηκαν ταυτόσιμα. Αλλά έχουν μια μεγάλη διαφορά μεταξύ τους, ακόμα και στη σελίδα μας και στις παρουσιάσεις που μετά στη συνέχεια θα σας σταλούν emails από πού μπορείτε να τα κατεβάσετε και από τη δική μας σελίδα ακόμα. Μπορείτε να δείτε ποια είναι η διαφορά τους. Γιατί το ένα είναι ελεύθερο και το άλλο είναι ανοιχτό. Τι δίνει το ένα και τι δίνει το άλλο. Συνήθως δεν ταυτοποιούν και τις δύο έννοιες ότι είναι το ίδιο πράγμα, αλλά βάζουν μια κάθετο ότι είναι ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτό κώδικα. Γιατί έχουν μια μικρή διαφορά μεταξύ τους, το τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο. Και εδώ μπορεί να αποτελέσει τη διαφορά τους ακόμα και μια τιμή σε ανοιχτό λογισμικό ή σε ελεύθερο λογισμικό. Ο ρόλος ελεύθερο λογισμικού ανοιχτό κώδικα έχει επικρατήσει τελευταία, γιατί έτσι μπορούμε να συνδυάσουμε και τις δύο έννοιες για να δώσουμε τη μεγαλύτερη έμφαση στο τι ακριβώς είναι το ένα και τι ακριβώς είναι το άλλο. Και στα αγγλικά, όπως βλέπετε, αναφέρεται σαν free, κάθετος, libre, open source, flows. Προκειμένου να αποφύγουμε αυτή την μικρό δυσμία του όρου free και το open source software, για να μπορούμε κάπως να το συνδυάσουμε και τα δυο μαζί, για να μην χρειάζεται να εξηγήσω ακριβώς δηλαδή ποια είναι η διαφορά μεταξύ του. Οπότε συνδυάζουμε και τις δύο έννοιες και λέμε ότι το λογισμικό μπορεί να είναι και ελεύθερο, αλλά μπορεί να είναι και λογισμικό ανοιχτό κώδικα. Η διαφορά τους είναι αρκετά μικρή, να πεις ότι είναι κάτι διαφορετικό. Αν και υπάρχει. Κίνηση του έργου GNU. Ουσιαστικά το GNU είναι ένα λειτουργικό σύστημα που ξεκίνησε πολύ το Αστάλλον από το 1983, πάνω στο οποίο, το οποίο ενσωματώθηκε μετά αργότερα, όπως θα δείτε στις επόμενες διαφάνειες, ενσωματώθηκε μέσα και πυρήνα στο Linux. Και γι' αυτό ο Ρίτσαρντ Στάλμαν, όταν αν δείτε τα βίντεο του με την ομιλία του, αναφέρει πάντοτε ότι δεν είναι σκέτο Linux, όπως έχει επικρατήσει και επικρατεί τώρα, πολλές φορές και εμείς κάνουμε λάθος πάνω το φέρον, αν είναι απλώς λειτουργικό σύστημα. Είναι GNU κάθετος Linux. Η σωστός του όρος είναι αυτός. Δημιουργείται το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού με την βοήθεια του Ρίτσαρντ Στάλμαν και δημοσίευε την πρώτη άδεια δημόσιας χρήσης GPL. Η οποία άδεια, όπως είπαμε και τις ελευθερίες τις τέσσερις, άμα την διαβάσετε στα αγγλικά και πρέπει να υπάρχει και η μετάφραση στα ελληνικά, θα καταλάβετε ποια είναι, δηλαδή τι προασπίζεται αυτή η άδεια, γιατί πρέπει να υπάρχει άδεια σε ελεύθερο λογισμικό και σε ανοιχτό λογισμικό. Τι απαιτεί αυτή η άδεια, τι δίνει η δυνατότητα σε κάποιον που γράφει προγράμματα και έργα ελεύθερου και ανοιχτού λογισμικού. Ξεκινάει και η κατασκευή του Κρίνα Linux από τον Linux Torvalds, ένας φοιτητής Φιλανδός το 1991, που απλά δεν μπορούσε να πληρώσει τότε $7,000 για ένα mainstream υπολογιστή που είχε στο Πανεπιστήμιο και ήθελε να έχει κάτι δικό του. Οπότε ξεκίνησε να συγγράφει ένα κώδικα το οποίο βασίστηκε σαν ιδέα και σαν σκελετό σε κάτι που προϋπήρχε τότε. Δηλαδή υπήρχε το Unix, υπήρχε το Minix, ένα λειτουργικό σύστημα. Αλλά δεν ήταν ελεύθερο, δηλαδή δεν μπορούσε να το πάρεις και να το προσαρμόσεις στις ανάγκες του. Οπότε ξεκίνησε να γράφει κάτι από την τέχνη. Να σας πω ότι να φέρω σε κρίμα ότι εκεί την εποχή η Microsoft δεν υπήρχε ακόμα. Ο Βασίλης, ο Bill Gates, δεν ήξερε καν ακόμα να ασχοληθεί με τις υπολογιστές. Τα συστήματα Unix και Unix-OLED συστήματα προεπήρχαν πριν καν δημιουργηθούν όλα αυτά. Και 93 εμφάνιση πρώτων διανομών GNU Linux. Αν θα δείτε θα αργότερα στο δεύτερο σημείο της ημερίδας που θα αναφέρουμε ποιες είναι οι διανομές που μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες τους. Η πρώτη διανομή που ξεκίνησε
ήταν διανομή ΔΕΠΕ. Και αρχίζει το 98 να χρησιμοποιείται ο όρος ελληνικός κώδικας. Ο Λίνος ο Τόλβας, όπως ανέφερα πριν, ήταν ένα άνθρωπος που ξεκίνησε να γράφει το πύρινα, δηλαδή καρδιά του συστήματος. Όταν έχει γράψει αυτή την καρδιά, την δημοσίευσε στο ίντερνετ και ζήτησε βοήθεια όποιος μπορεί να το χρησιμοποιήσει, να το προσαρμόσει, να το κάνει καλύτερο. Και ξεκινώντας από χίλιες γραμμές κώδικα, τώρα έχει φτάσει στα 10 εκατομμύρια. Δηλαδή να πείτε ότι γιατί δεν το πούλησε. Προφανώς είχε άλλες εμπειρίες ο άνθρωπος και το ξεκίνησε τη δημοσίευση ελεύθερα στο ίντερνετ. Αυτός είναι. Ήταν το μήνυμά του, το έχει γράψει. Θα το αφήσω και θα πω κάποια λόγια για αυτό. Ό,τι δημοσίευσε, το έδωσε στην κοινότητα και η κοινότητα ξεκίνησε να το χρησιμοποιεί. Να το βελτιώνει, να δίνει πίσω τις βελτιώσεις του, όπως αναφέραμε και τις ελευθερίες, να το προσαρμόσει στις ανάγκες του και ουσιαστικά από κάτι που ξεκίνησε ένας άνθρωπος, ξεκίνησε ένα ολόκληρο λειτουργικό σύστημα, το οποίο αυτή τη στιγμή καλύπτει ανάγκες των 80% χρηστών παγκοσμίως στους υπολογιστές. Απλώς, εντάξει, για λόγους εμπορικούς, δεν είναι συνήθως εμφανές. Αν και τα τελευταία χρόνια μπορώ να πω ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ. Και λόγω, να πω, για καλό μας έρθει η κρίση, όταν δεν έχουμε λεφτά να αγοράσουμε, θα σταθούμε σε κάτι το οποίο μπορούμε να το έχουμε, να το βελτιώνουμε, να το κάνουμε καλύτερο και να το προσαρμόζουμε και να το δίνουμε στον διπλανό μας. Αυτό είναι μια σημαντική διαφορά στο εμπορικό και ηλεκτρολογιστικό. Το 92 γίνεται το Linux, ο πυρήνας δηλαδή του Linux, παίρνει μια άδεια GPL, άδεια δημόσιας χρήσης. Όπως ανέφερα και πριν, ξεκινάει η Debian του Linux. Κυκλοφόρησε τότε και ελεύθερα κάποιες Unix-οειδείς διανομές, όπως είναι η FreeBSD και η NetBSD. Κυκλοφορεί και πρώτη εμπορική στα εισαγωγικά διανομή ρέθα. Κάποιοι που έχουν ακούσει γενικά για διανομές του Linux πρέπει να ξέρουν το εξής. Δεν αγοράζει την άδεια χρήσης ρέθα. Όπως αγοράζει άδεια χρήσης Windows Server 2003 ή Windows XP 7. Αγοράζει την υποστήριξη. Πολύ κατώτερη τιμή. Ο πηγαίος κώδικας του Red Hat υπάρχει διαθέσιμος, μπορείς να το κατεβάσεις, να το προσαρμόσεις, να το φτιάξεις και να φτιάξεις μια δικιά σου διανομή βασισμένη στο κώδικα του Red Hat. Ή έχει μεγάλη διαφορά όταν αγοράζεις μια υποστήριξη και όταν αγοράζεις μια άδεια χρήσης. Ουσιαστικά ενοικιάζει ένα λειτουργικό σύστημα και όχι το αγοράζει. Δεν ανήκει σε σένα. Δεν μπορείς να το αλλάξεις. Δεν μπορείς να το προσαρμόσεις. Δηλαδή, Windows είναι κλειστά. Γι' αυτό ονομάζεται κλειστό λογισμικό. Ότι δεν μπορείς να μπεις στα δίσματα μέσα του, στην καρδιά του και να αρχίσεις να κάνεις παρεμβάσεις. Απαγορεύεται. Αυτή είναι η ουσία. Γι' αυτό σου πουλά απλά μια δυνατότητα, σε νοικιάζουν μια άδεια για να μπορείς να το χρησιμοποιήσεις όπου νοικιάζεις ένα αυτοκίνητο. Τίποτα παραπάνω. Οι εταιρείες σχεδιάζουν και αρχίζουν διαφέρουν και την εποχή ήδη πολλές συσκευές και πολλούς υπολογιστές βασισμένες σε διανομές με Linux και με την εταιρική υποστήριξη. Ξεκινάει το Apache Group, ουσιαστικά που έφτιαξε το πρώτο διακομιστή Internet Apache, το οποίο καλύπτει αυτή τη στιγμή 80% της ιστοσελίδας στο Internet τρέχουν με Apache. GNU Linux και PHP. Ο Windows είναι πολύ κατώτερο. Ξεκίνησαν το 96-97 τα πρώτα γραφικά περιβάλλοντα και τα πιο ευρεία χρησιμοποιημένα στις διανομές του Linux είναι το KDE και GNOME. Netscape Navigator έγινε το 98 σαν ελεύθερο λογισμικό και ανοιχτό. Από εκεί ουσιαστικά ήταν η βάση για να ξεκινήσει το σημερινό γνώριμο των Firefox και δημιουργείται στο ΙΤΑ γραφείο ελεύθερου λογισμικού Open Office, που βασίστηκε στο Star Office της SAR, η οποία πλέον την έχει αγοράσει μια μεγάλη εταιρεία που ονομάζεται Orange. Το 2003 ήταν και το Open Source Development Lab, είναι ουσιαστικά το ίδρυμα, μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που διατηρεί και παρατηρεί τι γίνεται με αυτό το κώδικα παγκοσμίως.
και πώς προχωράει. Η Apple διαθέτει μια ακόμη εταιρεία κλειστού κώδικα, διαθέτει το πρώτο macOS, που βασίζεται η πυρήνα του macOS, αν γίνει επιπληρωμή και δεν είναι ηλεκτρολογισμικό, αλλά βασίζεται στην καρδιά του στο PSD. Ουσιαστικά το καρδιά του, το πυρήνα του, είναι ηλεκτρολογισμικό. Το 2004 η Dell και όπως και μερικές άλλες εταιρείες διαθέτουν πρώτους οι υπολογιστές που εγκαταστημένους στην Linux, οι εταιρικούς υπολογιστές, δηλαδή για την εταιρική χρήση και όχι η ευρεία κατανάλωση για από κόσμο. Και εκείνη την εποχή περίπου ξεκινάει και η πιο διάσημη πλέον η διανομή Ubuntu Linux. Ξεκίνησε βέβαια πολύ γρήγορα και από 2004 έως τώρα έχει κάνει φράση. Και σαν διαθέτει το ηλεκτρικό σύστημα Open Solaris, το οποίο αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που αγοράστηκε από την Oracle, η Oracle αποφάσισε να το κλείσει από το έργο, αν και ήταν αρκετά επιτυχημένο. Όπως βλέπετε, ανακοινώθηκε το έργο Open Laptop Charity, με τον Νίκολας την Μικροκόντα, που ψάξετε. Στόχος του δεν ήταν να βγάλει ένα υπολογιστή 100 δολαρίων, αν κάτι έχουμε ακούσει. Ο στόχος του ήταν, όπως το δήλωσε και ο ίδιος αργότερα, ο στόχος μου ήταν να ρίξω τιμές στους υπολογιστές. Ότι αυτό ουσιαστικά του πέτυχε. Δηλαδή οι υπολογιστές φτάσανε να μπορούν να πάρει ένα μικρό υπολογιστάκο με αρκετά καλές δυνατότητες για βασική χρήση, ακόμα και με 200 δολάρια, ακόμα και με 150. Αυτός ήταν ο στόχος του. Όχι να βγάλει ένα υπολογιστή που αξίζει 100 δολάρια. Δεν στοίχησε βέβαια 100. Στοίχησε πολύ παραπάνω. Αλλά ο στόχος ήταν, όπως δήλωσε και ο ίδιος, σε μια συνέντευξη που παράδωσε μήνες αργότερα, ο στόχος μου ήταν να ρίξω τιμές. Ότι οι εταιρείες τώρα μπορούν να σε πωλήσουν και υπολογιστή, ο οποίος κάνει και 150 δολάρια. Αυτή τη στιγμή και λίγο πριν, ο πυρήνας του Linux περνάει, όπως ανέφερα και πριν, 10 εκατομμύρια γραμμές κώδικα. Linux Foundation, μια μικροσκοπική εταιρεία μπορούμε να το πούμε, μελετά, σχεδιάζει και ανάπτυξη και συνδυάζει πολλές εταιρείες και πολλούς οργανισμούς οι οποίοι συμμετέχουν στο Linux Foundation, όπως το αναφέρω, βλέπετε και ονόματα, και συμμετέχουν. Πολύ πιο πάνω είναι. Και δίνει την έμφαση να προσπίσει τις δυνατότητες που έχει το νέο Linux, ακόμα και με νομικούς τρόπους, και να δώσει την έμφαση στην ευρεία χρήση. Φιλοσοφία. Ελεύθερη διάδοση γνώσης, συνεργασία, συμμετοχή, διαφάνεια και κοινή χρήση. Αυτό που μας λείπει σήμερα. Ποια είναι η ωφέλη από ανοιχτά πρότυπα. Αυτό που κάποιες χώρες, Ευρώπη, η Ευρώπη έχει χτίσει. Μπορώ να σας πω συγκεκριμένα η Δανία, Νορβηγία, Γερμανία σε μεγάλες περιοχές, Γαλλία και πολλές άλλες. Μόνο στην Ελλάδα δεν φαίνεται ακόμα να προχωράει αυτή. Ρωσία. Ρωσία. Δεν προχωράει γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είτε έχουμε τόσο πολλά λεφτά που δεν ξέρουμε, πού τα έχουμε, ή μας περισσεύουν και απλά τα πετάμε στον αέρα. Μειονεκτήματα. Δεν είπε κανείς ότι δεν έχει μειονεκτήματα. Μειονεκτήματα είναι αυτά. Λιγότερες επιλογές επαγγελματικής υποστήριξης από το πολίτη. Γι' αυτό δεν έχει μπει στην αγορά ακόμα των εταιριών. Φοβούνται να το χρησιμοποιήσουν. Έτσι λέει που θα βρω υποστήριξη. Αν και υπάρχει. Δυσκολία βρίσκεται στην προσωπική με τεχνογνωσία. Βέβαια, είναι πολύ πιο δύσκολο να χρησιμοποιήσει ένα σερβερ σε Linux και να μπαίνει με μαύρη οθόνη και να μας μείνει και άσχημα και να κάνεις ό,τι χρειάζεται να κάνεις, παρά να πατάς ένα next, και ό,τι γίνει. Του τραβάς και ένα restart και άμα δεν ανοίξει με πλεοφόνη, καλά είμαστε, τώρα δεν το βλέπει. Κάπως έτσι. Ασυμβατότητες με κάποια κλειστά πρότυπα αρχείων. Δεν έχει πρόβλημα το ανοιχτό λογισμικό. Οι εταιρείες έχουν πρόβλημα. Γιατί δεν χρησιμοποιούν ανοιχτά πρότυπα. Δηλαδή δεν έχει πρόβλημα Open Office να ανοίξει το tele-doc κείμενο. Το doc, το Microsoft Office δεν μπορεί να ανοίξει το OTT, γιατί τα ανοιχτά πρότυπα που φτιάχνονται σε αρχή επιχή, να το πούμε το πιο γνωστό, το Open Office, έχει την, να το πω, ISO
θυμάμαι το νούμερο, το οποίο ουσιαστικά προασπίζεται τι. Ότι είναι από τον τόπο μου το φορμάτ. Είτε έχω φτιάξει πριν 5 χρόνια τα αρχεία, είτε θα φτιάξω μετά από τα 100 χρόνια, θα υπάρχει δυνατότητα εγώ να τα ανοίξω. Μπορώ να σας αναφέρω, όπως πάντως ανέφερα σε μια παρουσίαση που κάναμε σε ένα σχολείο στους δασκάλους, ότι εγώ λέει κάποτε πλήρωσα, δεν θυμάμαι τώρα πόσο, 300-500.000 δραχμές τότε για να αγοράσω το Microsoft Office 95. Και τώρα λέει με το Microsoft 2007 δεν μπορώ να ανοίξω τα αρχεία. Μου το απαγορεύει. Δεν μου υποστηρίζει. Όμως ο άνθρωπος πλήρωσε. Γιατί δεν μπορεί να ανοίξει. Αυτό αποφεύγεται εάν χρησιμοποιήσετε Open Office και Open Document Format. Γιατί δεν σε σταματάει κανείς υποστήριξη. Πάντα θα υπάρχει ο τρόπος να το ανοίξει και να χρησιμοποιήσει τα έγγραφα σου όπως τα έχεις γράψει. Χωρίς καμία αλλαγή. Σήμερα βγάζει το 2007, αύριο θα σταματήσει να το υποστηρίζει. Τι κάνω εγώ, όμως έχω πληρώσει 7. Μου το απαγορεύει. Με αναγκάζει να ξαναγοράσω, να ξαναδώσω λεφτά για μια καινούργια άδεια να χρησιμοποιήσω. Για ποιο λόγο. Αυτό αποφεύγεται με χρήση ανοιχτών πλοίων. Πλεονεκτήματα. Μείωση κόστος πληροφορικών συστημάτων. Δεν αγοράζονται άλλοι χρήσεις, αν και δεν είναι μόνος αυτός ο λόγος. Δωρεάν ανανέωσης, συνήθως. Απεριόριστης αριθμός εγκαταστάσεων, με ένα δισκάκι όποιας διανομή Linux έχεις, Linux ή Server ή οτιδήποτε άλλο, μπορείς να εγκαταστήσεις και 1000 υπολογιστές. Και δεν χρειάζεται να το ξαναπληρώσεις. Δυνατότητα ίδιας παραπληκτροπής, αυτό που αναφέραμε πριν, πρόσβαση στο πηγαίο κώδικα. Μ' αρέσει. Βλέπω ότι έχει προβλήματα, το βελτιώνω, το προσαρμόζω στις δικές μου ανάγκες και το χρησιμοποιώ. Χωρίς να ζητήσω καμία άδεια, κανένα κόστος, για μένα δεν χρειάζεται. Βέβαια, γι' αυτό χρειάζονται και τα χέρια, αυτά που ανέφερα πριν στα μειονεκτήματα. Όμως τα χέρια μπορεί να υπάρχουν. Το θέμα είναι να έχουν πρόσβαση. Υιοθέτηση διεθνικών διεθνών πρακτικών, αυτό που ανέφερα για το Open Office. Open Document Format. Ήδη χρησιμοποιείται σε πάρα πολλές χώρες, ακόμα στη δημόσια διοίκηση, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια. Και να σας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, τώρα δεν είναι ο ίδιος να το πει, ο πρόεδρος μας, όταν έστειλε μια εργασία στο Πανεπιστήμιο Detroit που διδάσκει, την έστειλε κατά λάθος. Έτυχε υπολογιστής εκείνος να έχει Microsoft Office. Έστειλε την εργασία σε τελεία τόπου, στους φοιτητές. Του το γύρισαν πίσω και είπαν, θα το στείλεις σε όποιον το έχουμε φορμάτι. Και στο εξωτερικό, σε πολλά πανεπιστήμια χρησιμοποιούν και το εξής. Όταν στέλνεις μια εργασία για μια ημερίδα, μια παρουσίαση κτλ. Ένα συνέδριο, συζητάνε και την άδεια χρήση, τον κρατικό αριθμό. Να ελέγξουν ότι είναι νόμιμο. Έχετε ακούσει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα και δεν μπορώ. Αν είσαι νόμιμο, θα τη συζητάνε και τον κρατικό αριθμό. Μικρότερη χρονιά υλοποίηση πληροφορικών συστημάτων. Αυτό είναι, αν κάποιος έχει διαβάσει λίγο, θα δει ότι πολύ πιο γρήγορα θα φτιάξουμε αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε, χρησιμοποιώντας ανοιχτό λογισμικό και ελεύθερο παρά μια εκτάσταση. Άδειες χρήσης. Να αναφέρω πολύ περιληπτικά, ουσιαστικά αυτές οι άδειες χρήσης προασπίζουν τις ελευθερίες που υπάρχουν στο ελεύθερο και ελεύθερο λογισμικό, το πώς μπορώ εγώ να το χρησιμοποιήσω, προασπίζουν παρεμπόδιση της ελεύθερης διανομής του, να κάνω κόπιες, και δικαιώματα τροποποίησης. Γι' αυτό χρειάζονται άδειες. Να μην μπορεί μια εταιρεία να έρθει να πάρει ένα ελεύθερο λογισμικό, να το προσαρμόσει, να το φτιάξει όμορφα, ωραία, να το κλειδώσει με ένα ωραίο κάτω κλειδί και να αρχίσει να το πουλάει. Κάτι το οποίο έχει γίνει στο παρελθόν, τους έχει βγει ανάποδα. Συγκεκριμένα η εταιρεία Cisco έχει πάρει μια διανομή Linux, το προσάρμοσε, το έχει βάλει στα ροτεράκια που έχουμε στα σπίτια μας, όπως έχουμε DSL, σε κάποιο μοντέλο της Linksys, και το κλείδωσε. Μόλις το παρατήρησαν, εμφανίστηκε αυτή η είδηση, κατευθείαν έγινε από την Linux Foundation και το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού, μήνυση στη Cisco. Και μετά από μήνες δικαστικής διαμάχης, αναγκάσανε τη Cisco να βγάλει το ελεύθερο το κώδικα. Ώστε δεν μπορείς να πάρεις, να το κλειδώσεις και να αρχίσεις να το πουλάς. Πάρ' το, παραμετροποίησε το, αλλά δώσε διάθεση στο ελεύθερο κώδικα που χρειάζεται για να προσαρμόσεις κάποιες στις ανάγκες αυτό που έχεις εσύ. Οι άδειες κλειστού λογισμικού, όπως τις βλέπετε, απαγορεύονται.
και αντιγραφή του. Ταυτόχρονη χρησιμοποίηση του σε παραπάνω από έναν υπολογιστή. Δηλαδή, αγοράζει μία άδεια για ένα office, για ένα Windows, μπορείς να το χρησιμοποιήσει μόνο σε συγκεκριμένο υπολογιστή, όχι σε κανέναν άλλο. Εννοείται με τα πώλησή του. Δεν μπορείς να το πωλήσεις. Ανήκει μόνο σε σένα και στο δικό σου υπολογιστή. Δεν μπορείς να πας να το πωλήσεις. Δεν είσαι έμπορος. Και τροποποίηση. Αυτό που έφερα και λίγο πριν. Δεν μπορώ να παρέχω και να το κάνω να μην βγάζει πληροφόρηση π.χ. να το αποκτώσω, σαν να πω παράδειγμα. Ή κάτι άλλο, να βρέχει πληροφόρηση να το πλήσω κάποιες λειτουργίες που δεν μπορώ να το κάνω. Να το πάρω μέσα. Την απέτηση οποιαδήποτε αποζημίωση από τη χρήση σε περίπτωση αστοχείων λογισμικών. Δηλαδή, να σας πω απλό παράδειγμα που έχει συμβεί. Έχει πάθει ζημιά το σύστημα, έχει δημιουργήσει πρόβλημα στον υπολογιστή και έχει σκάσει τα αρχεία σου. Σε ποιον θα απευθυνθείς? Στην εταιρεία που έφτιαξε το υπολογιστή και έχει βάλει τα λεγόμενα, να το πω, σβήστα. Προπερσινά. Και κάποιοι έχουν χάσει τα αρχεία τους, έχουν χάσει τις εργασίες τους, διπλωματικές τους. Σε ποιον? Στην εταιρεία που το έβαλε, τη το πούλησε ή στη μάχη σου. Και ο ένας θα πει, εγώ σε δίνω εγγύηση μόνο για το μηχάνημα, δεν σε δίνω εγγύηση για το λογισμικό. Η μάχη σου θα σε πει, εσύ φταίς, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Οπότε ουσιαστικά εσύ βρίσκεις ανάμεσα στους δύο και να σου πει ποιος είναι ο χαζός της υπόθεσης. Εγώ που το αγόρασα ή αυτή που το πούλησα. Και έχουμε καταφέρει συγκεκριμένες δηλαδή εγώ σε μικρές περιπτώσεις που αναγκάσαμε να μην αναφέρω το όνομα, μια εταιρεία, από τη στιγμή που πήραμε τον υπολογιστή στα χέρια μας και υπήρχε άδεια χρήσης, αυτό που πατάμε αποδοχή-αποδοχή, αναγκάσαμε την εταιρεία ότι δεν αποδεχόμαστε την άδεια χρήση που έχει το λογισμικό, φέρνουμε τα λεφτά μας πίσω ή κάποια πίστηση, όπως αναφέρει και η ίδια άδεια. Αν ανοίξετε ένα φρέσκο υπολογιστή και θα φτάσει στο σημείο να αποδεχεί κάτι αποδοχή την άδεια χρήση τη Microsoft και άδεια χρήση τη εταιρεία, διαβάστε το σχετικά το κείμενο. Αναφέρει ότι έχετε δικαίωμα να μην χρησιμοποιήσετε το λογισμικό και να ζητήσετε πίστοση ή αποζημίωση από την εταιρεία οποία το προμηθεύει ή οποία το κατασκευάζει από τις συμβαστήσεις. Τα λεφτά. Βέβαια, τιμή δεν είναι μεγάλη σε ΟΕΜ άδειες λεγόμενες, 30-40 ευρώ. Αλλά η ουσία δεν είναι. Η ουσία είναι. Μου το έβαλες χωρίς να το έχω ζητήσει. Αν θέλω να το ζητήσω, θα πάω να το αγοράσω. Αν δεν το θέλω, γιατί έχει το πάρει. Δεν μπορείς να αγοράσεις ένα υπολογιστή φορητό τη στιγμή στην αγορά. Εκτός από 2-3 περιπτώσεις που υπάρχουν καλές εταιρείες, μπράβο τους, που φέρνουν υπολογιστή χωρίς να έχει προεργαστημένο Windows. Και ουσιαστικά αυτό που πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι ότι πάντα πρέπει να επιλέγουμε σωστά τι θέλουμε να κάνουμε. Η δυνατότητα που έχει αυτό όταν θα αρχίσει να το χρησιμοποιήσετε είναι πάρα πολύ πρόσφατο. Ευχαριστώ πολύ. Θα να δώσω 3 λεπτά για 4 λεπτά και αν κάποιος έχει κάποιες ερωτήσεις να σας απαντήσω σε αυτό γιατί είναι εντάξει, ήταν λίγο μεγάλο θέμα. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Είπατε ότι κάποιοι χρήστε με Windows, από το πρόγραμμα που πλέον μπορούν να δώσουν δεδομένα. Εργασίες και διάφορα. Τα έχει πάρει όμως μπορεί να γίνει και να κολλήσει το Linux και να πάρει. Να χάσει. Και να χάσει, αλλά ο χρήστης θα έπρεπε να κρατάει backup από τα σημαντικά αρχεία. Ναι, αλλά εγώ δεν αναφέρω το σημείο όπου χρειάζεται να κρατάει αντίγραφα. Σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα χρειάζεται να κρατάς αντίγραφα. Είτε θα είναι ονομάζεται Windows, είτε ονομάζεται Linux. Η ουσία είναι ότι αυτό που αναφέρει η άδεια τους, ότι δεν θα πάρεις καμία αποζημίωση για αστοχία του λογισμικού. Δηλαδή το άνοιξες, το δούλεψες μια εβδομάδα, έκλεισες τον υπολογιστή χωρίς να έχει πρόβλημα υλικού, το ανοίγεις και τα έχεις χάσει. Από δικά μου χέρια έχουν περάσει πρόπερση, 4 υπολογιστές που μετά από 7 μήνες χρήσης, αστοχία λογισμικού είναι και έχουν χάσει τα πάντα. Ουσιαστικά ο δίσκος νέκρος. Έχω χάσει διπλωματικές, έχω χάσει εργασίες, έχω χάσει κείμενα, έχω χάσει φωτογραφίες. Σε ποιον έπρεπε να απευθυνθεί αυτός ο άνθρωπος? Στην εταιρεία που το κατασκεύασε ή στην εταιρεία που έφτιαξε το λογισμικό? Δεν πρέπει να κρατάει backup, εφόσον είναι σημαντικά. Ναι, το θέμα είναι να κρατάει backup. 7 μήνες υπολογιστής χαλάει. Και μια μέρα σε πωλήσει μπορεί.
όμως έπρεπε να κρατάει πακά, αλλά ήταν όταν είναι αστοχία λογισμικού. Ποιος φταίει. Σίγουρα η εταιρεία. Αυτό, γι' αυτό αναφέρω συγκεκριμένα. Ποιος φταίει σε αυτή την περίπτωση. Όχι ποιος δεν κράτησε αντίγραφο. Να ευχαριστήσω τον Σέργιο. Όποια σχετικά με εμένα, λέω με αυτόν τον Στεφανίδη, θα μιλήσω λίγο αργότερα εγώ. Αφού όμως κάνουμε ένα πεντάλεπτο διαλυματάκι, να πάρουμε μια ανάσα, να συνεχίσει μετά ο Κώστας, ο Μουσαφίρης, όπου θα μιλήσει για το ωφέλιμο του λογισμικού, ειδικότερα στην εκπαίδευση. Και εγώ θα μιλήσω για την εξέλιξη του δικτύου, του Web3. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Θανάση τον Ραγκόπουλο ιδιαίτερα για την πρόσκληση που μας έκανε, όπως και την ελέστη δυνάμωση φίλων και πιστών του λογισμικού Θεσσαλονίκης, που προσφέρθηκε να συνδιοργανώσουμε την εκδήλωση. Να κάνουμε ένα μετάκι 5 λεπτά, θα κάνουμε και δεύτερο διάλειμμα βέβαια. Διδάσκοντα σε μια τάξη με μιλάει καθέντρα και να παραδίδει με χωρικέ τη γνώση με το κουταράκι σε μια ομάδα μαθητών είναι πλέον στο νομίζω ότι θα συμφωνήσετε περισσότερο τον καρά πρωτογένεια. Αντιθέτω, οι ιδέε που επικρατούν περισσότερο είναι ότι η εκπαιδευτική διαδικασία είναι μια συνεχή, μικρή και ολιστική διαδικασία. Η πρόσβαση λοιπόν και ο έλεγχο και η χειραγώγηση τη πληροφορία τη ίδια είναι ένα κρίσιμο κομμάτι σε αυτή τη διαδικασία μάθηση. Μιλάμε για τον έλεγχο της πληροφορίας και την ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση, για αυτά τα πράγματα μιλάμε, όταν μιλάμε για ελεύθερο λογισμικό. Ο κόσμος λοιπόν αλλάζει, όπως ξέρουμε όλοι μας, με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς αστρονομικούς και έχουν μείνει κάποια μολυνάρια βιομηχανικής εποχής που τα συναντάμε πλέον μόνο στα σχολεία, δημόσιους οργανισμούς και οικονομικούς οργανισμούς. Εδώ με χιουμοριστικό τρόπο δείχνω ένα μάλλον πεπαλαιωμένο τρόπο διδασκαλίας σε ένα μάθημα ιστορίας. Έχουμε στη ζωή προχωρώντας και δραστηριοποιούμενοι σε οτιδήποτε επάγγελμα, βλέπουμε ότι αυτά που μάθαμε στο σχολείο οχριούν μπροστά σε αυτά που αποδεικνύεται ότι πρέπει να μάθουμε καθημερινά στη ζωή και στην πράξη. Αν λοιπόν τώρα και όλο στο σχολείο μας μάθουν πώς να είμαστε εντός εισαγωγικών καλοί χρήστες του Word ή του He Word, του He PowerPoint, και αυτό το ονομάζουν πληροφορική, η γνώση, η διδασκαλία. Τότε πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτές οι ικανότητες εντός εισαγωγικών θα είναι για τα παιδιά μας, αν αυτές δίνουν, τόσο χρήσιμες όσο είναι και όσο υπήρξε για μας η διδασκαλία του πώς να χρησιμοποιούμε ένα χάρακα, ας πούμε, ή ένα ρόπαλο. Είναι ήδη απαρχαιωμένες πριν καν αρχίσει αυτή η διαδικασία. Βλέπουμε ότι ξέρουμε ότι στο σημερινό κόσμο οι περισσότερες πληροφορίες από τις οποίες πρέπει να αντλούμε και αποθηκεύουμε τη γνώση είναι ψηφιακής φύσης. Σε ένα πολύ κοντινό μέλλον, καταλαβαίνετε όλοι σας ότι όλες οι πληροφορίες είναι ψηφιακής φύσεως. Τα τελευταία λοιπόν χρόνια το λογισμικό, το software, που λέμε και στα ελληνικά, έχει γίνει ήδη ένας στρατηγικός πόρος, ένας στρατηγικός κοινωνικός πόρος, αυτό το societal resource που λένε οι φίλοι μας οι Αγγλοσάξονες. Η φραγμή λοιπόν, το να βάλεις φραγμούς, το να βάζεις φραγμούς μέσω κλειστό λογισμικό, μέσω αδειού χρήσεως, μέσω οτιδήποτε, όχι απλώς ακυρώνουν το νόημα της εκπαίδευσης, αλλά στραγγαλίζουν εντελώς την κάθε ελευθερία γνώσης και την κάθε ιδέα διακίνησης της γνώσης. Αυτά τα λόγια που θα δούμε εδώ πέρα είναι λόγια τα οποία έχει πει ο Μίτσελ Στόρνομ στις απόψεις του που είναι ευρέως δημοσιοποιημένες στο αντίστοιχο site του Ιδρύματος Ελευθερωτικού. Τα σχολεία λοιπόν έχουν μια κοινωνική αποστολή να επιτελέσουν. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι συμφωνούν σε αυτό. Δεν είναι θέμα μόνο μετάδοση της Α ή της Β γνώσης. Είναι να διδάξουν στους μαθητές τους πώς να γίνουν πολίτες μιας ελεύθερης κοινωνίας, ισχυρής, ανεξάρτητης, συνεργατικής και ικανής κοινωνίας. Αυτό λοιπόν που τα σχολεία θα πρέπει να αρνούνται να διδάξουν είναι η ιδέα της εξάρτησης. Εξάρτησης εννοούμε από πιστά λογισμικά, εξάρτησης από μεγάλες εταιρείες, την αποφυγή της εκούσιας ένταξής μας σε ένα σύστημα περιορισμών και φορτισμών. Ο βαθύτερος λόγος λοιπόν για να χρησιμοποιηθεί ελεύθερο λογισμικό στα σχολεία, ίσως περιμένετε από μένα να ακούσετε τεχνοκρατικά πλεονεκτήματα, μυστηριώδους ακατανόητης φύσης για το κοινό θνητό, ίσως κάποια οικονομικήστικα πλεονεκτήματα που όμως υπάρχουν και θα τα αναφέρω. Αλλά όχι, θεωρώ ότι ο βαθύτερος λόγος για να χρησιμοποιηθεί είναι γιατί η ιδέα και η φιλοσοφία του ελεύθερου λογισμικού προσφέρει μια διαπαιδαγώγηση που βασίζεται σε αξίες και αρχές και πρότυπα συμπεριφοράς που προσανατολίζονται σε μια προσφορά προς τον κάθε συνάδελφο και προσφορά προς την κοινωνία.
ανθρώπων. Αποτελεί λοιπόν όλη αυτή η ενασχόληση ένα βιωματικό μάθημα αγωγής του πολίτη. Που λέγαμε κάποτε, εγώ προσωπικά κάποτε διδασκόμουν ένα μάθημα που λέγονταν αγωγή του πολίτη. Δεν ξέρω τώρα τον καιρό αυτό τι γίνεται και αν υπάρχει ακόμα κάτι τέτοιο. Ας δούμε λοιπόν μερικές βασικές αρχές της εκπαίδευσης, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Αποτελεί υποχρέωση υποτίθεται της κάθε κοινωνίας να εγγυάται και να διασφαλίζει την πρόσβαση των παιδιών και των μελών της και του καθενός στην πληροφορία. Αυτό λοιπόν είναι απόρρια της υποχρέωσης που έχει η πολιτεία να εγγυηθεί την πρόσβαση στην εκπαίδευση. Είναι λοιπόν το ελεύθερο λογισμικό που μπορεί με αυτή την έννοια να νοηθεί, να γίνει κατανοητό σαν ένα καυτό κοινωνικό ή και πολιτικό, αν θέλετε, ζήτημα. Διότι συνδέεται άρρηκτα με ένα πολύ κοινωνικό και πολύ βαθιά πολιτικό θέμα, το θέμα της εκπαίδευσης, των ίσων ευκαιριών, της πρόσβασης στη γνώση και της ελεύθερης διακίνησης της γνώσης, στην κριτική ανάλυση. Σε μια προσπάθεια που το άρχισα να ασχολούμαι με το θέμα, δεν είχα κάποιες γνώσεις τεχνοκρατικές και δυσκολεύτηκα αρκετά να κατανοήσω τι θα πει πηγαίος κωδικός, πηγαίος κώδικας και τι θα πει εκτελέσιμο αρχείο και τι θα πούν αυτά τα μυστήρια. Σε μια προσπάθεια απλούστευσης όλων αυτών των πραγμάτων, για όσους από εσάς μου υπόθηκε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν απαραίτητα τεχνοκρατικά εκπαιδευμένοι εδώ μέσα, προσπαθώ να κάνω μια προσέγγιση λίγο απλουστευτική έστω στο ζήτημα. Πώς φτιάχνεται ένα λογισμικό? Χρειαζόμαστε βέβαια τον υπολογιστή, χρειαζόμαστε τον ανθρωπάτο εκεί ο οποίος να κάνει κάτι και να προγραμματίζει. Αυτός έχει μάθει να χρησιμοποιεί κάποιες γλώσσες, προγραμματισμού, οι οποίες είναι σαν να είναι ξένες γλώσσες, γαλλικά, αγγλικά κτλ. Αλλά έχουν τη δική τους σημειολογία, τη δική τους φρασεολογία, συγκεκριμένη κωδική. Αυτό το πρόγραμμα που θα γράψει, οι εντολές που θα γράψει για το PC, είναι ο λεγόμενος πηγαίος κώδικας. Τα προγράμματα λοιπόν του ελεύθερου λογισμικού με αυτή τη μορφή διατίθεται. Μορφή δηλαδή που μπορεί ο καθένας, αν έχει τις γνώσεις, να τις πιάσει στα χέρια του και να τις κάνει αλλαγές, τροποποιήσεις, βελτιστοποιήσεις και οτιδήποτε άλλο. Μπορείς να τα χειριστείς. Αν και το έφτιαξε, το δίνει στον επεξεργαστή του υπολογιστή για να το κάνει κάτι. Μπορεί ο επεξεργαστής να το καταλάβει αυτό το πράγμα? Όχι, δεν μπορεί. Τεχνικά μιλώντας, έτσι. Αυτό που έγραψε ο προγραμματιστής, αυτό το πηγαίο κώδικα, πρέπει με μια διαδικασία που δεν μας ενδιαφέρει ούτε εμένα ούτε εσάς πιστεύω να την κάνει μια τροφοποίηση και να την μετατρέψει σε μια άλλη μορφή, η οποία θα λέγεται εκτελέσιμο αρχείο. Όταν θα φτάσουμε στο εκτελέσιμο αρχείο, αυτό το πράγμα πλέον δύσκολα είναι επισκέψιμο, δύσκολα είναι το κλείσιμο, δύσκολα είναι επιβιωθώσιμο, αν θεωρούμε ότι κάτι επιβιώθηκε. Και με αυτή τη μορφή πλέον έτσι πουλούνται, αυτό δεν είναι επιθυμητό το πράγμα, και έτσι πουλούνται πλέον αυτά τα ιδιόκτητα κλειστά λογισμικά. Είναι δηλαδή ένα κλειστό κουτί, σαν τη γάτα του Σρέντον διαβιώνει κανείς, που έχεις εκεί πέρα γιατί ξέρεις τι γίνεται. Ας πούμε, κάνει μία δουλειά, ευελπιστείς να την κάνει καλά για σένα, αν δεν την κάνει καλά, τελείωσες. Δεν έχεις και μία δυνατότητα αντίδρασης, διόρθωσης κτλ. Το κλειστό λογισμικό λοιπόν όπου χρησιμοποιείται, αφήνει τους ανθρώπους να κάνουν μόνο συγκεκριμένα πράγματα. Πρόκειται για ένα διέξοδο, είναι ένα είδος τεχνοκρατικής φυλακής. Είναι σαν ένα αυτοκίνητο, και αυτό το παράδειγμα το αναφέρω γιατί μου φαίνεται πολύ βατό, πολύ κατανοητό. Είναι σαν να παίρνουμε ένα αυτοκίνητο το οποίο μπορεί να βάζει βενζίνη και να κάνει σέρβιση από την ακριβώς την αντιπροσωπεία που μπορεί να αγοράσει. Και ακόμα χειρότερα, το κάθε αυτοκίνητο, βλέπετε το κάθε κλειστό λογισμικό, είναι διαφορετικό και θέλει το δικό του χρηστικό υλικό για να μπορεί να λειτουργεί. Καθώς βέβαια και μια στρατιά δικηγόρων, θα δημιουργήσει τον καθένα που θα τολμάει να φτιάξει κάποιο αυτοκίνητο που να μοιάζει σε οτιδήποτε λιγάκι λιγό με το αρχικό. Πώς πρέπει να διακινείται η γνώση? Ο Αδάμ και η Εύα. Είναι μια ελεύθερη τροποποίηση βέβαια του γνωστού πίνακα ζωγραφικής. Κάποιος εδώ πέρα έχει τον καρπό της γνώσης, έτσι. Και είπε η Εύα, αν έχεις ένα μήλο και έχω και εγώ άλλο ένα μήλο και θα ανταλλάξουμε, τότε και οι δυο μας θα καταλήξουμε έχοντας πάλι από ένα μήλο ο καθένας στο χέρι, έτσι δεν είναι? Και απάντησε ο Αδάμ, ναι, αλλά αν εσύ έχεις μια δικιά σου ιδέα και εγώ μια δικιά μου ιδέα και τις ανταλλάξουμε, τότε δεν καταλήγουμε έχοντας ο καθένας από μια ιδέα, καταλήγουμε έχοντας ο καθένας από δύο ιδέες στο κεφάλι μας. Αυτή είναι η ελεύθερη εντατική ιδέα, μια σκεφτείτε το λιγάκι, τεράστια σημασία όσο και αν φαίνεται απλοϊκό. Άρα λοιπόν, μήπως τελικά δεν είναι και τόσο έξυπνο να κρατάμε τις ιδέες του καθένα για τον εαυτό του και να προσπαθούμε να περιφράξουμε τις ιδέες με άλλες πατέντες, φραγμούς, φράκτες, κάγκελα, σηματοπλέγματα, μήπως, λέω μήπως, βάζω ένα σπόρο, ας πούμε. Η έννοια αυτή της φιλοσοφίας
το γνωστό Liberté, Galité, Fraternité της Γαλλικής Επανάστασης, ας πούμε. Εδώ καταφέρασαμε την ελευθερία. Οι γνωστές τέσσερες αρχές, οι τέσσερες ελευθερίες, έτσι όπως ορίζεται το ελεύθερο λογισμικό, η ελευθερία χρήσης χωρίς περιορισμούς, η ελευθερία αντιγραφής, η ελευθερία πρόσβασης στον πηγαίο κώδικα και τροποποίησης και τέλος βέβαια και αναδιανομής κοινής χρήσης του λογισμικού και πώλησης ακόμα. Με αυτές τις ελευθερίες τις κατοχυρωμένες, συνεισφέρουμε στη ριζική μείωση του περίφημου ψηφιακού χάσματος. Ίσως έχετε ακούσει να μιλάτε για το ψηφιακό χάσμα του περίφημου, το οποίο βέβαια αφορά ειδικότερα τις οικονομικά στενέστερες τάξεις και τους πιο ευαίσθητους και ευάλωτους πληθυσμούς. Αυτοί είναι που πρέπει να βοηθηθούν περισσότερο. Εγώ και εσείς που ίσως έχουμε μια δουλειά και διασφαλισμένα τα πάντα στη ζωή μας, δεν έχουμε την πρόσβαση σε αυτό το πράγμα, μπορούμε να πληρώσουμε για να την αγοράσουμε. Οι ασθενές είναι αυτοί που χρειάζονται μια βοήθεια. Και ο πολιτισμός της κοινωνίας σε αυτά τα πράγματα. Για τις παραπάνω λεπτομέρειες, βέβαια, μπορεί ο καθένας να μάθει ποιες είναι την ανάλυση αυτών των βασικών ελευθεριών και τι συνεπάγονται, ανατρέφοντας στο site του Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού. Αυτά βέβαια έχουν γραφτεί, αυτά τα λόγια που σας λέω και αυτές οι ελευθερίες κτλ. Έχουν γραφτεί σε ένα εξαιρετικό άρθρο επίσης από τον Jean Peyratou. Γιατί να δώσουμε προτεραιότητα στο ελεύθερο λογισμικό στα σχολεία. Και αυτό επίσης αναφέρεται στο site του Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού. Έχουμε το σωστό λογότυπο, το περίφημο, το διάσημο λογότυπο Liberté, Égalité, Fraternité. Δίνουμε λοιπόν ίσες ευκαιρίες πρόσβαση στη γνώση για όλα τα παιδιά. Το Égalité είναι αυτή η ισότητα μεταξύ των χρηστών. Όλοι οι χρήστες έχουν την ίδια πρόσβαση στον ίδιο πηγαίο κωδικό. Και ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με αυτό, ό,τι γνώσεις έχει. Και ανεξάρτητα αν προέρχεται από διαφορετικό οικονομικό επίπεδο, από διαφορετικά σχολεία ή από διαφορετικές οικογένειες. Άρα λοιπόν, με τέτοιου είδους λογισμικό, ακόμη και το μικρότερο και το πιο τελευταίο σχολείο, το οποίο δεν έχει κάνει χρηματοδότηση και οικονομικούς χώρους, μπορεί να έχει τα ίδια λογισμικά με τις ίδιες εξαιρετικές δυνατότητες με αυτά που έχουν τα οικονομικά πιο εύκολα και πιο προβεβλημένα σχολεία. Μεγάλη υπόθεση. Νομίζω ότι θα πρέπει να το σκεφτούμε όλοι μας. Υπάρχει και το τρίτο ιδεώδες της Γαλλικής Επανάστασης, το Fraternité, η αδελφοποίηση, η αδελφότητα, η συνεργασιμότητα και η ενιαία βοήθεια. Ποια βοήθεια, ποια συνεργασιμότητα, ανάμεσα στους προγραμματιστές, τους σπουδαίωτες και τους χρήστες. Διότι έχουν την πρόσβαση στην πηγή της γνώσης μας, στον πηγαίο κώδικα. Αδελφότητα μεταξύ των ιδίων των χρηστών. Έχω ένα λογισμικό το οποίο μου αρέσει και με ενθουσιάζει, ενθουσιάζει και το φίλο μου, το ζητάει. Κώστα λέει, μου αρέσει πολύ, θέλω να μου το δώσει. Μπορώ, δικαιούμαι. Και είμαι νόμιμος να σου το δώσω. Δεν παραβιάζω καμία άδεια χρήση. Και γίνονται όλα τα πράγματα. Αυτό το δώσω σε άλλου 13 και 14 άλλου 3. Δεν πρέπει να πολύ του τίποτα. Όλα αυτά είναι νόμιμα, διασφαλισμένα χάρη στην άδεια, στι άδειε χρήσεω, στι δημόσιε άδειε χρήσεω, το GPM του περίφημου που ανέφερε ο Σέρβιο. Ο προγραμματιστή όχι μόνο δεν έχει τίποτα να κρύψει σε αυτέ τι περιπτώσει, αλλά όσο περισσότερη πληροφόρηση παρέχει στου χρήστε, τόσο περισσότερο feedback, ανάδραση, γνώμες θα πάρει πίσω για το τι πάει καλά ή τι δεν πάει καλά με το σύστημά του, ώστε να επιφέρει περαιτέρω βελτίωση σε χρόνο μηδενικό. Και βέβαια, ακόμα και οι ίδιοι οι χρήστες μπορούν να λάβουν μέρος στην ομάδα ανάπτυξης του project. Ξέρω προσωπικά από την ανασχόλησή μου με το θέμα για συγκινητικές περιπτώσεις, κατά την άποψή μου, δασκάλων και εκπαιδευτικών, οι οποίοι σε μέρη όπως η Φλόρινα, καλή ώρα, έχω στο μυαλό μου τον Γιάννη Πασκανονί, για να αναφέρουμε και ονόματα, μου περιέγραφε πράγματα και θάματα. Για τον τρόπο που βρήκε και ανέπτυξε για να συνεπάρει τα παιδιά και να τα κάνει να συμμετάσχουν σε προγράμματα ανάπτυξη, μετάφραση λογισμικών που δεν ήταν μετεφρασμένα στα ελληνικά. Στην τάξη του μέσα κάνανε project, τα μεταφράσαν και είχαν τη χαρά αυτή τη συμμετοχικότητα. Να δουν και το όνομα του σχολείου του και τις τάξεις τους να αναφέρονται στους πίνακες του site του λογισμικού αυτού και να βλέπουν μετά μια ωραία ελληνική συμμετοχή ότι το τάδε λογισμικό διατίθεται πλέον και στα ελληνικά χάρη στην προσπάθεια των παιδιών της τάξης του τάδε σχολείου. Νομίζω ότι αυτή η χαρά της συμμετοχής και της δημιουργικότητας είναι μεγάλο κέρδος στο σχολικό περιβάλλον. Και οι developers, βέβαια, οι προγραμματιστές ενθαρρύνονται να συνεργάζονται μεταξύ τους. Έχουμε λοιπόν ένα κοριτσάκι εδώ πέρα με το λογότυπο πάνω που λένε το everybody is somebody. Οποιοσδήποτε με τη βοήθεια αυτών των δυνατών εργαλείων μπορεί επιτέλους να γίνει κάποιος. Αν έχει βέβαια το ταλέντο, αν έχει την όρεξη, αν έχει την διάθεση να προσπαθήσει. Αλλά έχει την πρόταση, τη γνώση σου, σου δίνει μια ευκαιρία αυτά τα πράγματα.
είναι ανήθικο να μην τη δώσουμε αυτή την ευκαιρία. Απαραίτητο λοιπόν στα παιδιά για να προσφέρουμε βοήθεια για να αποκτήσουν αληθινές ικανότητες στο κομπιούτερ. Όχι απλά παρέχοντας οδηγίες χρήσεως κάποιου λογισμικού ΑΒΒΤ, που είναι η χαρακτηριστική τακτική των κατασκευαστών κλειστού λογισμικού. Δεν με ενδιαφέρει να είναι καλός χρήστης του ΑΒΒΤ προγράμματος, με ενδιαφέρει να μάθω τι θα πει πληροφορική, πώς λειτουργεί αυτό το εργαλείο, πώς φτιάχνονται τα προγράμματα και να προχωρήσω μόνος μου μετά να κάνω και το κάτι παραπάνω. Άρα λοιπόν οι νέοι πρέπει να έχουν ανεπόμενη πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα για να μπορούν να τον τροποποιούν, να τον προσαρμόσουν, να του αλλάξουν τα πετρέλαια για να το πω στον κοινό χώρο, ώστε τα παιδιά να φτιάχνουν τα ίδια προγράμματα που θέλουν τα ίδια, αυτά που του εξυπηρετούν καλύτερα. Νομίζω ότι όσο εκπλήσονται οι γονείς που τα ακούω από την επαφή μαζί του καθημερινά, από τις ικανότητες των παιδιών μετά την χειριστήρια με τον τεχνολογικό κόσμο, αν του δώσει και αυτή εδώ τη δυνατότητα, θα μας τρελάνουν με το τι μπορούν να κάνουν τα παιδιά αν έχουν από νωρίς πρόσβαση και καθοδήγηση στον πηγαίο κώδικα ενός προγράμματος. Αν ένας μαθητικός υπολογιστής λοιπόν θεωρηθεί ότι είναι ένα εργαλείο μάθησης μέσα και έξω από την τάξη, τότε λοιπόν λογικό είναι ότι και το λογισμικό που θα περιέχει αυτός ο υπολογιστής θα πρέπει να βοηθά ένα εργαλείο για να βοηθά τους μαθητές να μαθαίνουν. Αν αυτό το λογισμικό είναι ένα κλειστό κουτί, μη ελεύθερο διαθέσιμο για να μην τροποποιήσουμε προγράμματα, τότε λοιπόν το μόνο που μπορούμε να μάθουμε με αυτό το κλειστό το πράγμα είναι το να το χρησιμοποιούμε σωστά, τελεία, κεφάλαια και τίποτα άλλο. Το ιδιότητο λογισμικό λοιπόν απορρίπτει τη δίψα για γνώση και λέει η γνώση που ζητάτε δεν γίνεται, είναι μυστικό, ξεχάστε το, απαγορεύεται η εκμάθησή της. Αν έτσι συνεχίζουν τα πράγματα, τότε ίσως και να μην άλλαζαν πολλά πράγματα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, αν τελικά βάζαν τέτοιους όχι μαθητικούς υπολογιστές. Η χρήση ελεύθερου λογισμικού αντιθέτως ανατρέπει αυτό το σύστημα, αυτό το κλειστό μονόδρομο και θεσπίζει ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό παράδειγμα. Αντιθέτως, όταν λοιπόν βάλουμε ελεύθερο λογιστικό μέσα στους υπολογιστές, αμέσως αναπτύσσουμε, παραδείγμα ένα πλαίσιο κινήσεων στους μαθητές που συνεπάγεται ελευθερία, μηδενικό κόστος, μεγάλη υπόθεση για τους διαχειριστές και τους έχοντες την ευθύνη των αποφάσεων της προμήθειας υπολογιστών και συστημάτων στα σχολεία. Μηδενικό κόστος, ελευθερία αναδιανομής. Θέλει ο δάσκαλος, ο καθηγητής, να δώσει στα παιδιά και πέντε δισκάκια να πάνε στα σπίτια τους και να συνεχίσουν να ασχολούνται. Μα να τα δώσει, δικαιούται νομίμως το καλύτερο που μπορεί να κάνει. Παρέχει ένα πλαίσιο δημιουργικότητα στα παιδιά, να κάνουν χίλια μίλια ωραία πράγματα. Ασφάλεια. Δεν θέλω να επισέλθω σε τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά νομίζω ότι όσοι από εσάς κατέχετε το θέμα τεχνικά, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι πολύ μεγαλύτερη η ασφάλεια που έχει κανείς στο να τρέχει τα συστήματά του με προγράμματα ελεύθερου λογισμικού από ότι όταν τρέχεις προγράμματα κλειστά και ιδιωτελή, ιδιότητα. Και ευελιξία βέβαια, διότι μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις για να το τροποποιείς, να τα παρανοτροποιείς. Ας θυμηθούμε και τα λόγια που έλεγε ο Έρικ Φρόμ από την απόσταση από την ελευθερία. Η ελευθερία είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε είδους ανάπτυξη. Νομίζω ότι όσο και να πείτε πολύ φιλοσοφικό, να ταιριάζει απόλυτα με τις ιδέες αυτές που προσπαθώ να αναπτύξω. Υπήρξαν πάρα πολλές προσπάθειες για εξειδικευμένα προγράμματα και λειτουργικά συστήματα για το σχολικό περιβάλλον, για το μαθητικό, για τον παιδικό πληθυσμό. Διανομές που φτιάχνουν ειδικά για παιδιά. Η γνωστή Ubuntu, που είναι ένα υποπαράγωγο του γνωστού Ubuntu, όπου το κυκλάκι αυτό συμβολίζει την συνένωση των ανθρώπων που όλοι μαζί συνεργάζονται και επιδιώκουν μια βελτίωση συνεχή των προγραμμάτων. Υπάρχει μια εξαιρετική διανομή, η οποία ακούει στο όνομα Kino, η οποία δεν έχει ακόμη μεταφραστεί στα ελληνικά, αλλά είναι ένα πολύ όμορφο εργαλείο και στα γραφικά του και στις δυνατότητες που δίνει. Υπάρχει το γνωστό Σολίνουξ, το οποίο είναι μια αξιόλογη ελληνική προσπάθεια με ενσωμάτωση όλων των μαθημάτων, όλη τη ύλη τη μαθητική, τα κατάλληλα εργαλεία του κόμματος του Υπουργείου Παιδείας. Νομίζω ότι είναι για δημοτικό και για γυμνάσιο, δεν είμαι σίγουρος αν υπάρχει και για λύκειο ακόμη που να προβλέπετε. Νομίζω ότι μου λένε ότι υπάρχει. Υπάρχει η γνωστή προσπάθεια που αναφέρθηκε ήδη του One Laptop Per Child του Τζον Νεγροπόντε. Θα την έχετε ακούσει γιατί δόθηκε μεγάλη δημοσιότητα και στα μίδια. Είναι αυτό το περίφημο εργαλείο και αυτή είναι η εικόνα του λειτουργικού που τρέχει το Sugar, το λεγόμενο. Υπάρχει επίσης ένα άλλο εργαλείο, όπως η χρήση της είναι μια συνεργατική πλατφόρμα ονόματι Moodle, η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται ήδη σε κάποια ελληνικά σχολεία και από όσο γνωρίζω χρησιμοποιείται και από κάποια περιόνιμα
ειδικά σχολεία, τα οποία είχαν την εξηγάδα να το δουν αυτό το εργαλείο. Ναι, εκεί δεν γνωρίζει το χώρο. Και υπάρχουν επίσης στη διάθεση υπηρεσίες, προγράμματα για υπηρεσίες ασύγχρονης εκπαίδευσης. Άρα λοιπόν δεν έχει εντελειένεια η ερώτηση ταιριάζει, δεν ταιριάζει ή βολεύει, δεν βολεύει το ελεύθερο λειτουργικό στα παιδιά. Η ερώτηση είναι γιατί δεν το χρησιμοποιούν ακόμα. Έχω λοιπόν συνοψίσει όσο μπόρεσα έναν ας το πούμε δεκάδο των πλεονεκτημάτων της χρήσης του ελεύθερου λειτουργικού στα σχολεία. Νούμερο ένα είναι η αποφυγή της παγίδευσης και της εξάρτησης από εμπορικές εταιρείες. Με όλα αυτά τα οποία εξήγησα προηγουμένως. Δεύτερον, είναι η αξιοπιστία. Είναι ένα λογισμικό το οποίο έχει δοκιμαστεί από πολλούς και που φέρνονται έτσι αρνητικές εκπλήξεις. Να υπενθυμίσω ότι για όσους από εσάς δεν γνωρίζετε, κεφαλαιότερα πράγματα στην καθημερινή μας ζωή, όπως η ραχοκοκαλιά του ίντερνετ τη σήμερα ημέρα, τρέχει και βασίζεται και ακουμπάει στη χρήση προγραμμάτων ελεύθερου λογισμικού. Η ασφάλεια. Ο κώδικας μελετάται από χιλιάδες ανθρώπους, διάσπαρα τους ανακοδόφους. Άρα τα όποια κοινά, αν υπάρχουν ασφαλείας και ασφάλματα, εντοπίζονται ακαρία και διορθώνονται σε χρόνο πολύ μικρότερο από αυτό που χρειάζεται η χύψη η εμπορική εταιρεία για να επισκευάσει τα δικά της τα ασφάλματα. Μεγαλύτερη ασφάλεια προηγήσει στο διαδίκτυο. Δεν προβάλλεται από ήλους, από τους τρέχοντες ήλους του σύστημα. Για σκεφτείτε λίγο τι σταθερότητα και τι ασφάλεια μπορεί να προσφέρει αυτό σε ένα σχολικό δίκτυο υπολογιστών. Έχουμε μια μεγαλύτερη απόδοση. Πολύ αποτελεσματικότερη χρήση των υπολογιστικών πόρων όταν τρέχει σε ένα λειτουργικό ελεύθερο λειτουργικού. Με τελικό αποτέλεσμα βέβαια μια αισθητά ταχύτερη λειτουργία, επίσης όρης hardware, αλλά και όπως ανέφερε και ο Σέμιος από τα παραδείγματα τα πρακτικά, μπορεί να έχει φθηνούς, παλιούς, ξεφτυλισμένους με συγχωρείτε τη λέξη υπολογιστές και να μπορεί ακόμα να τους αξιοποιήσει, διότι είναι συστήματα τα οποία εκμεταλλεύονται πολύ πιο έξυπνα το hardware και κατά συνέπεια μπορείς να τους δώσεις πνοή, ανάσα, δεύτερη ζωή, τρίτη ζωή, τέταρτη ζωή, εύκολη συντήρηση της αποστάσεως. Είναι σημαντικό να έχεις ένα μεγάλο σχολείο με ένα τεράστιο δίκτυο, όπου υπάρχει ένας διαχειριστής του συστήματος, ο οποίος κάνει την ησυχία του σε ένα δωματιάκι εκ του μακρόθεν και κάνει τον συντονισμό και τη διόρθωση και την συντήρηση του συστήματος χωρίς να χρειάζεται να πελαγώνει με 20, με 30, με 50 εσύ. Έχουμε την αυξημένη μακροβιότητα στο hardware. Αυτά που λέγαμε πριν ότι μπορεί να δώσει μια επιμηκυμένη ζωή σε παλιά μηχανήματα. Δεν χρειάζεται ένα ρολόι του σχολείου να πληρώνει ξανά μανά για καινούριο hardware και καινούριο δεν ξέρω τι. Αυξημένη όμως μακροβιότητα και στο λογισμικό. Γιατί? Διότι δεν χρειάζεται να αγοράζουμε ξανά και μανά την τελευταία έκδοση με τα κορδελάκια και τις φιλίχτρες που έβαλε το τάδε πρόγραμμα. Γίνονται οι ανανεώσεις και τα updates συνέχεια και είμαστε πάντοτε στην αιχμή της τεχνολογίας. Έχουμε επίσης την εξοικονόμηση χρημάτων, την οποία δεν έβαλα τυχαία στο τέλος. Όπως σας είπα και από την αρχή, είναι ενδιαφέρον να τονίσω το αξιακό πλαίσιο το οποίο προωθεί μέσα στην εκπαίδευση του μέσα λογισμικού και όχι τόσο το οικονομικίστικο. Αλλά βέβαια έχουμε και εξοικονόμηση χρημάτων που για τους καιρούς που τρέχουν. Νομίζω ότι δεν πρέπει να περάσει καθόλου απαρατήρητο. Είναι πολύ σημαντικό αντί να πληρώνει κανείς για άχρηστες άδειες λογισμικού, αν υπάρξουν κάποια λεφτά στον τομέα της εκπαίδευσης, που θα πρέπει να δοθούν για τη θεραωσία. Ας ανοίξουμε τους εκπαιδευτικούς μας, ας δημιουργήσουμε νέα projects, ας χρηματοδοτήσουμε ανάπτυξη και περαιτέρω training των ίδιων των εκπαιδευτικών και τόσα άλλα ωραία και δημιουργικά πράγματα που μπορούμε να σκεφτούμε, παρά να πετάμε λεφτά από το παράθυρο για άδειες που θα μας βάλουν σε μια τεχνολογική φυλακή από μόνες τους. Κλείνοντας λοιπόν την παρουσίαση, το ελεύθερο λογισμικό βοηθά τους μαθητές να αφομοιώσουν και να γεννάνε από μόνοι τους καινούργια γνώση αντί να αποκτούν απλά μεμονωμένες τεχνικές ικανότητες. Προσφέρει την αξία της παιδείας με την έννοια του education των γνωστών και όχι αυτή η εκπαίδευση του τεχνικού training. Βοηθάει τα παιδιά να καταλάβουν πόση αξία έχει το χτίσιμο μιας κοινότητας. Προωθεί στην πραγματικότητα εξαρτάται από τη συζήτηση, τη συνεργασία, την ανάλυση πρωτοβουλία και την ενεργό συμμετοχή σε όλη τη διαδικασία τη ανάπτυξη. Σε ένα συνεχώ λοιπόν διωγούμενο ψηφιακά κόσμο, νομίζω ότι το ελεύθερο λογισμικό σαφώ και ενσαρκώνει τα ιδιότητα τη παιδεία. Με αυτά τελειώνω και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σύγχυση σου. Είμαι λυπημένο για το ότι δεν υπάρχουν αρκετοί καθηγητές και της πληροφορικής για να έχουμε την εισήγησή σου.
την εμπνευσμένη εισήγηση. Πιστεύω σε μια άλλη εκδήλωση να πούμε περισσότερους καλλιτές για να σε ακούσουν. Αλλά και πολλοί δεν φανταζόμουν ότι άνθρωποι έξω από την εκπαιδευτική διαδικασία θα ήταν τόσο περιστατωμένοι και ορθοί άποψη για το χώρο της εκπαίδευσης. Στην ανταπάντηση, ήθελα μόνο να πω ότι και ένα ακόμα ανεπήρχε σαν ακροατή και μου πει ότι θα άξιζε τον κόπο να τα πούμε αυτά τα πράγματα. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Σε αγάπη σα. Αν κάποιο έχει να ρωτήσει κάτι, κάποια ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα σα μιλήσω λίγο για το Web 3. Και συγκεκριμένα χρησιμοποίησα αγγλική ορολογία, όπως είναι και το cloud computing, mobile internet και social media. Θα τα μεταφράσω αυτά. Το Web3 βασικά είναι θεωρητικός όρος, δεν είναι κάτι πρωτόκολλο. Αναφέρεται στα στάδια εξέλιξης μέχρι στιγμής του διαδικτύου και είναι ακόμα σε πρώιμα στάδια. Αλλά οι εξελίξεις το μεταλλάσσουν. Τι είναι το cloud computing ή η επόμενη νέφο υπολογιστική ή υπολογιστικά νέφη. Ουσιαστικά μεταφέρουμε τις απαιτήσεις μας σε εμπορικευτικό χώρο και σε επεξεργαστική ισχύ στο διαδίκτυο. Λοιπόν, χρειαζόμαστε είναι μια συσκευή με 60 γίγαντα σύνδεση. Σύντομα αυτές θα είναι tablet PCs. Θα μείνει μόνο οθόνη. Εξαφανίστηκε καθιστικά στο τόσο δίσκο, στο τόσο πύργο και θα μείνει μόνο μία οθόνη. Αυτά θα δούμε σύντομα σε έναν χρόνο. Τα υπολογιστικά νέφη, βέβαια, ουσιαστικά τι είναι. Περιγράφονται ως SaaS, το πρότυπο SaaS, Software as a Service ή το λογισμικό ως υπηρεσία ή Infrastructure as a Service ή υποδομές ως υπηρεσία και Platform as a Service, πλατφόρμες ως υπηρεσία. Δηλαδή ότι χρέος σωστά είναι έτσι ακριβώς, ως υπηρεσία. Μπορώ δηλαδή ουσιαστικά με τη συσκευή αυτή να μια tablet PC και με σύνδεση ασύρματη να έχω πρόσβαση στο διαδίκτυο. Και εκεί μπορώ να φορτώσω και το λειτουργικό μου ακόμα. Θα χρησιμοποιήσω τις υποδομές ενός data center όπου δεν ξέρω που βρίσκεται και θα αποκτήσω τα αρχεία μου εκεί. Μπορώ να χρησιμοποιήσω και έναν κειμενογράφο, έναν editor. Να μην χρειαστώ καν να έχω στον υπολογιστή μου εγκατεστημένο ένα εγκατεστημένο μια σελίδα γραφείου. Για να φέρω ως παράδειγμα αυτό, θα αναφερθώ στην Google, η οποία είναι ο πρώτος σύστημα πάροχος που χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες. Κάνοντας ένα λογαριασμό στο Gmail, εκεί έχω πρόσβαση στα μηνύματά μου. Έχω σε ένα κοινό ξενομερολόγιο, μπορώ να το κοινοποιήσω σε όλους ή στην συνεργασία μου, και να ενημερώνεται και αυτό με άλλους χρήστες για εκδηλώσεις, όπως έχω αυτή τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Και επίσης έχω τα έγγραφά μου, και μπορώ να αποθηκεύω έγγραφα και να τα επεξεργάζομαι online. Ένα κειμενογράφο ή ένα λογιστικό φύλλο. Ή και μια παρουσίαση έχω. Σβήνω τον υπολογιστή, φεύγω, πάω σε μια άλλη θέση εργασίας, συνδέομαι ξανά με τον λογαριασμό μου και έχω συγχρονισμένα όλα αυτά τα αρχεία όπως είπα σε ένα υπολογιστικό νέο. Τα υπολογιστικά νέα χαρακτηρίζονται κυρίως ως ιδιωτικά, ως δημόσια, το GPL είναι ένα δημόσιο, μια εταιρεία που χρησιμοποιεί ένα ιδιωτικό νέο για τις ανάγκες των εργαζομένων. Και τα υβριδικά, που είναι μια μίξη ιδιωτικών και δημοσίων δικτύων. Καταλαβαίνω ότι αυτό ως τεχνολογία μπορεί να εξασφαλίσει κόστη. Για παράδειγμα, με τα σχολικά δίκτυα θα μπορούσε να υπάρχει ένα οικολογιστικό νέφος που το διαχειρίζεται ιδιωτικό ένας φορέας όπως είναι το Υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία με κάποια ιδρύματα, 5-10 τριτοβάθμια ιδρύματα που έχουν τις υποδομές για να υποβοηθήσουν το έργο ενός τέτοιου νέφους. Και αυτά να συνδέονται με τα σχολεία, όπου στα σχολεία θα καταλήξουμε να έχουμε παλιούς υπολογιστές δεκαετίας, αλλά θα τρέχουν γρήγορα λογισμικό το οποίο θα παρέχεται μέσω της επιδρομικής σύνδεσης που έχει το κάθε σχολείο. Έτσι λοιπόν με διαχειριστικά κόστη, έξοδα για υλικό, έξοδα για συντήρηση και έξοδα για λογισμικό. Βέβαια, που έχει συνεισφέρει το αρχικό λογισμικό, και αν δεν υπήρχε το διαδίκτυο, δεν θα μιλούσαμε για την λογισμικό, δεν θα είχαμε την ευκαιρία να σε πάρουμε στον πλανήτη και να βλέπουμε τι συμβαίνει και να συνεργαζόμαστε και με ομοειδεάτες, θα το πω έτσι, ή συναδέλφους από όλο τον πλανήτη. Το διαδίκτυο είναι ένα απόλυτα αυτοδρομο μέσο επικοινωνίας. Γι' αυτό χαρακτηρίζεται τόσο δημοκρατικότερο. Κάτι που δεν είναι η τηλεόραση ή το ραδιόφωνο. Εκεί υπάρχει ένα σκοπός
και οι παθητικοί δέκτες δεν μπορούν να επέμβουν στην πληροφορία που χρειάζονται. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν δίκαιο. Και αυτό έχει προκαλέσει όλες τις εξελίξεις, που αρκεί σιγά σιγά να ξυπνάει και ο κόσμος και να ακολουθεί αυτή την τεχνολογική επανάσταση που συνέβη. Αυτό είναι μια εργασία η οποία απαιτεί χρόνο και κόπο. Το ότι έχουμε εμεί κρίση στη Δύση, το ότι μειώνει το βιωτικό μας επίπεδο, αυτό όμως σημαίνει ότι αυξάνεται το βιωτικό επίπεδο στην Αφρική, στην Ασία και στη Λατινική Αμερική. Έτσι κάπως ισχυρίζεται. Είναι και αυτή η πτυχή τη κρίση. Ότι είχαμε κάπως υπερκαταναλωτικές συνήθειες, θα το πληρώσουμε τώρα σύντομα. Στην Αφρική, πάμε τώρα λίγο στο mobile internet. Εκεί έγινε η διείσδυση του ανοιχτού λογισμικού, πολλές φορές αναγνία αρκετών από εμάς, με το λειτουργικό σύστημα της Android, που παρουσίασε πάλι η Google. Είναι βέβαια μια εταιρεία, κολοσσός βέβαια, αλλά είναι ένα νέο μοντέλο εταιριών, που δεν έχει μια τόσο επιθετική πολιτική όσον αφορά το κέρδος της. Είναι άμεσα εξαρτημένη από τους χρήστες της. Αν εμείς χρησιμοποιούμε ακόμα και Google, δεν μας κάνει Google πλέον, έχει σβήσει Google. Δεν είναι ότι είναι μια εταιρεία που βασίζεται στο πετρέλαιο και στην υποχρεότητα του, ότι εκεί είναι το εργοστάσιο, δίπλα φτιάχνουν μια πόλη και πρέπει να πάρουν το αμάξιμο, να πάρουν οπωσδήποτε βενζίνη για να πάω στις εργασίες. Αυτό το μοντέλο της βιομηχανικής επανάστασης πλέον καταρρίφθηκε. Δεν χρειάζεται να πηγαίνω στο εργοστάσιο να εργαστώ. Και ίσως μελλοντικά να μην χρειάζεται πια στο σχολείο να εργαστώ. Θα μπορώ να δέω τις εργασίες μου μέσω διαδικτύου στα παιδιά, μέσω τηλεεκπαίδευσης. Και να γίνεται και κάποια συνεδρία, μια φορά την εβδομάδα, για να δούμε τις εργασίες, να μιλήσουμε, να κάνουμε κάποια δραστηριότητα εξωσχολική ή μάλλον πάλι στα πλαίσια της εκπαίδευσης, όπου εκεί τα παιδιά θα εκπαιδεύονται να έχουν ένα ομαδικό πνεύμα, να είναι μαζί για να κάνουν δραστηριότητες στη φύση, για παράδειγμα, και τέτοια δραστηριότητες. Το Android, λοιπόν, όπως έλεγα, γνωρίζει τεράστια άκτηση και τώρα τελευταία παίρνει στις λεγόμενες έξυπνες συσκευές. Αυτά είναι κοινά τηλέφωνα τα οποία έχουν πολλές ιδιότητες. Οι δύο κύριες από αυτές είναι ότι μπορούν να αποθηκεύουν όγκο δεδομένων και ότι διαθέτουν πάνω αισθητήρες, sensors. Αυτό είναι κάτι σημαντικό, γιατί μπορεί να αποδώσει στίγμα π.χ. μέσω GPS ή μπορεί να μετρήσει κάποια δεδομένα δικά μου, αν δεν κάνω λάθος Κώστα, και να τα μεταφέρει σε ένα κέντρο υγείας, ώστε να με προλάβουν το έμφραγμα, το κεφαλικό. Έχουν εσέστορες και συνδέονται προσωπικά με το διαδίκτυο. Ο πυρήνος τους είναι Linux. Το Android βασίζεται στο Linux και στην γλώσσα προγραμματισμού Java. Και ο αριθμός πώλησης των αυτών των συσκευών είναι τρομακτικός. Έχουν αποκτήσει τρομερή διείσδυση και έχουν βγει και χαμηλής τιμής συσκευές τέτοιες, οι οποίες βρίσκουν μεγάλη ανταπόκριση σε χώρες του κόσμου. Στην Αφρική, για παράδειγμα, όπου είναι δύσκολο να στηθεί δίκτυο υποδομής βασισμένο στο χαλκό ή στην Κίνα, χρησιμοποιούν ασήμαντη πρόσβαση στο διαδίκτυο, χαμηλό ταχύτητα, αλλά τα κοινωνικά δίκτυα γνωρίζουν τρομερή άνθηση διότι έχουν τέτοιες συσκευές στην Αφρική. Όλα αυτά τώρα, και κλείνοντας, θα πάω και λίγο στα κοινωνικά δίκτυα ή στην κοινωνική δικτύωση, που αυτά είναι οι εφαρμογές microblogging τύπου Twitter και Facebook. Όπου εκεί βέβαια με το Facebook μια προσωπικά δεν μου αρέσει σαν εφαρμογή, δεν είναι κάτι πρωτότυπο ιδιαίτερα. Βασίζεται όμως και αυτό, όπως και η Google, όπως και πολλοί κολοσσοί, όπως και τα υπολογιστικά ανέφη, βασίζονται και αυτά σε ανοιχτό λογιστικό. Συγκεκριμένα το Facebook βασίζεται στο πρότυπο LAMP, χρησιμοποιεί δηλαδή Linux διαχωριστές με Apache XPSDT και PHP ως μέσο προγραμματισμού. Φανταστείτε τώρα το Facebook, ότι κάποια στιγμή μπορεί να σπάσει κομμάτια καθαρά ως εφαρμογή και να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευτικούς και μαθητές. Να μην είναι προσβάτη στον καθένα, να γίνει ένα λογισμικό κοινωνικής δικτύωσης, αλλά με εξειδικευμένη χρήση. Είτε για προγραμματιστές, είτε για μαθητές, είτε για καθηγητές. Και να αποτελέσει μια συνεργατική πλατφόρμα. Ήδη αρχίζει να κατακαιρματίζεται. Πρέπει να είναι ένα τσιμπολίστικο μέσο και βγάζει τα αποθυμένα πολλών ανθρώπων που δεν έχουμε αυτή την παιδεία ώστε να το αξιοποιήσουμε κατάλληλα. Γιατί είπαμε ότι συνήθως οι τεχνολογικές εξελίξεις προτρέχουν εκ των κοινωνικών. Και είναι στιγμές, ενώ οι κοινωνικές εξελίξεις θέλουν ζυμώσεις. Οι διεργασίες που πετούν
χρόνο και την κατάλληλη παιδεία. Αυτά τα τρία λοιπόν χαρακτηριστικά, το mobile internet, που έχω παντού, έχω τη συσκευή μου αυτό το Android, έτσι, έχει πληκτρολόγιο, έχει σύνδεση στο διαδίκτυο, η ευρυσμονικότητα βοήθησε αυτό, διότι έχω ένα πακέτο με 250 MB ελεύθερης χρήσης, στη σύνδεση που πληρώνω, έχει πληκτρολόγιο, έχει πάνω ηλεκτρονική ενογραφία, έχει Gmail, έχει πάντα εξεργασία κειμένων. Μπορώ να κάνω σχεδόν τι κάνω με τον υπολογιστή μου στο σπίτι. Μόνο που το έχω παντού μαζί μου. Χρησιμοποιώ κοινωνικά δίκτυα. Π.χ. είπα τώρα στην περίπτωση της Αλγερίας και του Ιράκου ότι χρησιμοποιήθηκαν ευρέως τα κοινωνικά δίκτυα, όπως το Facebook και το Twitter, γιατί υπήρξε λογοκρισία από τις κυβερνήσεις τους, αλλά μέσω αυτών μπορέσαν να συνδεθούν μεταξύ τους οι αποστάτες, όπως τους χαρακτηρίζουν, οι επαναστάτες. Αυτά είχα να πω σχετικά με την εκπαίδευση και το Web3 είναι ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε το διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες ώστε να δημιουργήσουμε μια νέα γενιά παιδιών που έχουν την κατάλληλη παιδεία και τις υποδομές, αφού υπάρχουν οι υποδομές, ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε και να δούμε έναν ανταγωνιστικό ρόλο παγκοσμίως στις υπηρεσίες προσθέμενης αξίας. Με έναν υπολογιστή και πρόσθετο διαδίκτυο μπορώ να κάνω το πάνω. Δεν χρειάζονται υποδομές άλλες. Επιστημονικότητα και κατάλληλη εκπαίδευση για την νέα γενιά. Σας ευχαριστώ. Τώρα μπορούμε να περάσουμε και σε πιο χειροπιαστικά πράγματα. Το κλινέτ Σερών θα μας παρουσιάσει η τεχνολογία των Ubuntu Server, τα ACH scripts, Server Client, είναι τα λεγόμενα LTSP, Linux Terminal Script Utilities. Μια ερώτηση για τα υπολογιστικά, ναι, ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Πολύ ενδιαφέρουσα τεχνολογία, πολύ έτσι αισθητική για το μυαλό, ας πούμε, αλλά μια κουβέντα ίσως σύνεσης νομίζω. Εγώ προσωπικά διατηρώ μια δυσπιστία, γιατί θα πρέπει ο χρήστης, ας πούμε ότι το έχουμε στα χέρια μας σήμερα ήδη, και ο χρήστης να δεχθεί ότι εναποθέτει πλέον τα δεδομένα του, άρα και την εμπιστοσύνη του, στο χ δίκτυο, στη χ εταιρεία κτλ. Ξέχασα να αναφέρω. Εκεί αρχίζω να έχω κάποια ερωτηματικά. Έχεις δίκιο, Κώστα. Ήθελα να σας παρουσιάσω να αναφέρω ότι το κάθε ένα από αυτά, το cloud computing, το mobile internet και τα social media, έχουν το καθένα από ένα βασικό μειονέκτημα. Είναι η ασφάλεια. Ασφάλεια, ασφάλεια, ασφάλεια. Πώς μπορώ να παρακολουθήσω εγώ τα προσωπικά δεδομένα σε κάποια data center, δεν γνωρίζω ποιοι είναι από πίσω και ποιοι είναι όλοι πίσω. Το κινητό μου επίσης μπορεί να δώσει την τοποθεσία μου ανά πάση στιγμή μέσω των εφαρμογών GPS που έχουν πάνω. Οπότε εκεί τίθεται θέμα ασφάλειας τοποθεσίας και δεδομένων. Και όσον αφορά και τα social media, ποιοι είναι αυτοί που διαχειρίζονται το Facebook. Τη συμπεριφορά μου, γιατί πλέον εάν παρακολουθήσουν τις συμπεριφορές που έχουν εκεί μέσα, μπορούν να εξάγουν πάρα πολλά συμπεράσματα και να κατευθύνουν κάποιες καμπάνιες διαφημιστικές σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Αλλά αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι γκρεμίζεται η βιομηχανική εποχή με τις εταιρείες γνωστούς των τελευταίων 200 χρόνων που μάθανε να τα παίρνουν επιθετικά για να αυξήσουν να μεγιστοποιήσουν την κερδοφορία τους και προκύπτουν νέοι παίκτες κόλωση. Όπως είναι η Google και η Microsoft ακόμη και η Apple, οι οποίοι στηρίζονται όπως άμεσα από τους χρήστες. Ένα δεύτερο σχόλιο για την προσοχή που έκανες κλείνοντας για το τι μπορεί να αποκομίσουν οι μαθητές και τα παιδιά από την ενασχόληση με την τεχνολογία. Θα ήθελα να θυμίσω λιγάκι το παράδειγμα του Ισραήλ, το οποίο είναι μια μικρή χώρα, ακόμη μικρότερη από τη δική μας, αλλά νομίζω πολύ έξυπνα προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν το ανθρώπινο δυναμικό τους σε θεά ουσία. Και έχουν αναπτύξει μια βιομηχανία της πληροφορικής, η οποία είναι εξαιρετική και ανταγωνίσιμη ακόμα για την Αμερικανική. Εξάγουμε και συμφωνώ. Ναι. Και λέω τώρα οραματικά, γιατί να μην θέσουμε ένα στόχο, αν είμαστε ικανοί να θέσουμε στόχους εθνικούς, να αναπτύξει η Ελλάδα μια δικαίω βιομηχανία λογισμικού που χρειάζεται μόνο για να γίνει μια δικαίωση. Ναι. Ήθελα να μου δώσω μια απάντηση στον Κώστα. Στον social networks. Είναι πρωτοφανές ότι εμείς βάζουμε τα προσωπικά μας δεδομένα μέσα από τη θέλησή μας. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι αναρτούμε στο Facebook προσωπικές μας φωτογραφίες, δεν μας το ζήτησε κανένας. Μα
προσωπική εκτοποθέτηση. Εδώ παράδειγμα, το ραδιόφωνο που το ξεκίνησε για να αποκτήσει τη σε μάτια του 5 εκατομμυρίου χρειάζεται 30 χρόνια. Η τηλεόραση χρειάζεται 13 χρόνια. Το διαδίκτυο για 50 εκατομμύρια χρήστε χρειάζεται 4 χρόνια. Και το Facebook 4 μήνες. Βασίζεται σε ομέθητα που έχουμε. Μας αρέσει το τόπο του πολίτη. Τα δίνουμε. Δηλαδή δεν είναι κάτι το παράξενο. Δεν το θεωρούμε εξωτερικό. Δίνουμε τα προσωπικά μα δεδομένα. Είναι η θέλησή μα. Αν δεν θέλαμε, δεν θα είμαστε πίσω. Και μα κάνει πίνε και διαφάνεια στο πλανήτη και να μην πίνει σχολιμότητα. Δηλαδή, πώ μα υπάρχει. Και πρέπει να μα έρθει ιδιαίτερα. Πριν από λίγα χρόνια, όσα σου ήταν το τσέρι, έδινε ένα ψευδόνιμο και είχε το άγχο μην μάθουν ποιο είσαι. Σήμερα δίνει τα πραγματικά στι φωτογραφίε. Το καλό είναι ότι πολλοί μάθανε να γυρίζουν τέτοιο υπολογιστή και μεγάλοι άνθρωποι. Κάποιες ηλικίες της δεξιότητας του ξέρω εγώ, πήραν υπολογιστή μόνο για το Facebook. Ξεκινώ και το λόγο δεν τώρα, αυτό είναι το πληκτρολόγιο. Ξεκινώ πολλές φορές γκρίκλεις. Αλλά στην πορεία, επειδή και εμείς σε πολλά φόρουμ και στις δραστηριότητες μας, δεν επιτρέπουν τη χρήση γκρίκλεις. Θα είναι τελική γλώσσα. Και ο Firefox έχει διορθωθεί το κειμένο και να κάνω λάθη θα με διορθώσει το λογισμικό. Αυτό είναι κάτι σημαντικό. Να σας ευχαριστήσω, το λόγο έχει ο πρόεδρος της ΠΕΚΑ και θα μας μιλήσει για το LTSP, για το LTS. Ως πρόεδρος της ΠΕΚΑ, παρατήμα της σχετικής Δυτικής Μακεδονίας, έστω και στο πριν το πέρας της συνάντησης, θα ήθελα να χαιρετήσω τη συνάντηση και για μας είναι ευτυχία και χαρά να υπάρχουν συναντήσεις σχετικές με ΕΛΑΚ. Αυτό είναι το ζητούμενο που θα έλεγα πλέον στην εκπαίδευση. Έχουμε κουραστεί από τα κλειστά λειτουργικά συστήματα και από τις κλειστές εφαρμογές και λογισμικά. Εμείς με το Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στις ΕΡΕΣ έχουμε ασχοληθεί με ΕΛΑΚ εδώ και τετραετία που είχαμε ξεκινήσει να είμαστε σε αυτό το χώρο. Προσπαθούμε συνεχώς να είμαστε στην αιχμή της τεχνολογίας και της τελευταίας λέξης όσον αφορά κυρίως το ΕΛΑΚ, θα έλεγα, γιατί πράγματι δεν αισθάνομαι ότι είμαι ένα παιδί της Microsoft στο σχολείο, έτσι. Θα ήθελα όμως να, για την αλήθεια ίσως ή για να πω την άποψή μου, αν θέλετε, την είπα και προηγουμένως με τον δεύτερο ομιλητή, δεν πρέπει να χωρίζουμε τη Microsoft. Και για να μην ακουστεί λάθος αυτό που θέλω να πω, θα πω ότι από το 1993 δίδασκα στα Γέξερον Unix. Είμαι ένας από αυτούς που πιστεύω στο ΕΛΑΚ και πιστεύω στα Linux. Στο ανοιχτό λογισμικό και λιγότερο και στο λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Αν όμως δεν υπήρχε η Microsoft, εντάξει, δεν θα ήμασταν στην μάτια εδώ για ακόμη να πληκτρολογούμε. Γιατί άλλωστε και ο Bill Gates, ο Windows θα ξεκίνησε κλέβοντας τα X-Windows. Πριν όμως θα έπρεπε να πεθαίνουμε και να περάσουμε κάποιους οδηγούς εκπληκτών και γενικότερα περιφερειακών. Σήμερα τα Plug and Play δουλεύουν πάρα πολύ ωραία στα Ubuntu, τα οποία έχουν μια φοβερή υποστήριξη. Οφείλονται και στη Microsoft στο πώς προχώρησε, έστω με το management που είχαν. Έτσι. Τέλος πάντων, η Microsoft κάνει τη δουλειά της, και θα συνεχίσει να την κάνει όσο είμαστε. Θα ξαναλέω ότι δεν είμαστε εταιρεία της Microsoft για τα σχολεία ή για οπουδήποτε. Αν οι μαθητές μας δεν μάθουν ανοιχτό λογισμικό, θα πάνε στην εφορία αύριο, θα πάνε στην νομαρχία, οπουδήποτε και θα πούνε εμείς ξέρουμε Windows. Φέρτε μας το πιστό το κουτί, το Windows. Συμφωνείτε? Νομίζω ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Δεν μας ενδιαφέρει η Microsoft, δεν μας ενδιαφέρει και δεν θέλουμε να πληρώνει τη χώρα μας άδεια λογισμικού και για το λειτουργικό σύστημα και για το Office 300 ευρώ στο κάθε PC και να μας δίνει ένα CD μόνο για το σχολείο το οποίο έχει 20 υπολογιστές πλέον και περισσότερους. Έτσι. Θέλουμε να μπορούμε να πάρουμε το πακέτο που μας χρειάζεται, να μπορούμε να το προσαρμόσουμε και πολύ σωστά είπαν προηγούμενοι συνομιλητές ότι ένα λειτουργικό σύστημα πρέπει να καθοριστεί όπως το σχολείο, να είναι για τα σχολεία, να παίζει για τα σχολεία συγκεκριμένα. Ας καθορίσει το Υπουργείο Παιδείας, γι' αυτό έχει ακουστεί νομίζω και στο συνέδριο της ΕΕΣ που είχε γίνει το περσινό, ας καθορίσει τι θέλει να παίζουν στο δημοτικό, έτσι τι θέλει στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στα υπάρχουν. Ή ας το αφήσει στον εκάστοτε συνάδελφο πληροφορικό να καθορίζει το χώρο εργασίας του. Αλλά όχι εκείνο το κλειδωμένο που βάζουν τα Windows και μετά φέρνουν τα crack από το τάδε, φέρνουν τα crack από το άλλο. Validators. Λοιπόν,
αξιοποιήσαμε παλιά εργαστήρια, τα οποία υπάρχουν και συνεχίζουν να υπάρχουν και σε εσάς πάρα πολλά. Αυτά ήταν κυριολεκτικά για απόσυρση. Μαζέψαμε τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, γιατί θεωρήσαμε πριν από τους πληροφορικούς αυτοί έπρεπε να αντιστοιχηθούν και να καταλάβουν ότι μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και μάλιστα να είναι τελευταία λέξη, ταχύτατα, σε ένα δευτερόλεπτο, δύο δευτερόλεπτα φορτώνει το office. Και η τεχνική στήριξη του Υπουργείου Παιδείας έχει ασχοληθεί με κάποια αποθετήρια ανοιχτού λογισμικού για δημοτικό, για γυμνάσιο, για λύκειο, τα school scripts. Έχει κάνει κάποια εφαρμογούλα η οποία είναι σαν εκείνο το NETO που δουλεύαμε στο κλειστό λειτουργικό σύστημα των Windows και μπορείς να κάνεις πλήρη διαχείριση σε ένα εργαστήριο πληροφορικής που έχεις μόνο ένα server καλό και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα μηχανήματα είναι κουτά τερματικά, θα μου επιτρέψετε να πω. Δηλαδή δεν χρειάζεται ούτε σκληρό δίσκο μέχρι, ούτε λειτουργικό σύστημα. Λοιπόν, το Ubuntu ξέρετε ότι είναι μια διανομή Linux. NTSP λοιπόν Linux Terminal Server Project. Η παλαιότερη έκδοση ήταν δύσκολη να εγκατασταθεί και ήθελε και ρυθμίσεις για να έχει σύνδεσμο σε όλους τους υπολογιστές. Σήμερα η καινούργια 10.04 έκδοση LTS, Long Terminal Support, υποστηρίζει πλήρως το να έχουν όλα τα station χωρίς να καρφώνουμε address να έχουν ίντερνετ. Ούτε καλά χρειάζεται στο server να κάνεις παρεμβάσεις, καμία παρέμβαση. Είναι τα 7 βηματάκια που τα γνωστά για να περάσουμε μία διανομή Ubuntu. Περνάς next, έχεις τελειώσει. Αυτό θα δείξουμε εδώ. Τώρα, όταν έχεις ένα παλιό εργαστήριο, τότε σίγουρα θα πρέπει να βάλεις thin client. Δηλαδή, τα προγράμματά σου θα τρέχουν στο server και θα βλέπουν πώς η εικόνα στα τερματικά. Αν έχεις ένα καινούργιο εργαστήριο, μπορείς να βάλεις fat clients, όπου ο server χρησιμοποιείται μόνο ως ένας δικτυακός δίσκος. Αν δεν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, το αφήνεις σε fat clients και αυτό επιλέγει ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βλέπει το υπολογιστή, δηλαδή με μνήμη, με σκληρό δίσκο και με την ανάλογη συμβιβό, να κατεβεί σε thin clients όταν δεν μπορεί να υποστηρίξει το fat clients. Σχεδιασμός λοιπόν έχει γίνει, σας ξαναλέω, για το συγκεκριμένο school scripts από την τεχνική στήριξη σε ΠΕΗ για τα σχολικά εργαστήρια και οι εφαρμογές είναι καθορισμένες πλήρως για Ubuntu, για το σχολείο δηλαδή. Γιατί να βάλουμε Ubuntu και γιατί να βάλουμε ένα server LTSP. Δεν θα τα ξαναπώ όλα από την αρχή γιατί έχουν ακουστεί και από τους τρεις προηγούμενους ομιλητές. Απλά να εστιάσουμε ότι είναι αρχαία τα εργαστήρια τα οποία δεν πετάξαμε με 64 MB RAM μόνο, 128 άνετα έχουν τα περισσότερα. Είναι πάρα πολύ χαμηλά στη συχνότητα και αυτό που μπορούμε να κάνουμε επίσης είναι αν έχουμε ένα σύγχρονο εργαστήριο να βάλουμε κατά την εγκατάσταση να το δείξουμε σε επόμενες διαφάνειες fat clients. Είπα και νωρίτερα ότι δεν χρειάζονται οδηγοί, δεν υπάρχουν ή αυτά έχουν ακουστεί. Για να παίξει καλά το σύστημα, δυστυχώς χρειάζεται ένα μειονέκτημα, ένα switch αρκετά γρήγορο. Τουλάχιστον να έχει μία θύρα στα gigabit. Αυτή τη θύρα τη συνδέουμε πάνω στο server και έτσι όλα τα μηχανήματα έχουν πάρα πολύ γρήγορη σύνδεση με το server και σας ξαναλέω ότι το πρώτο το μηχάνημα μπορεί να κάνει 8-9 δευτερόλεπτα για να ανοίξει το Open Office. Το επόμενο και το μεθεπόμενο όμως κάνει ένα δευτερόλεπτο για να ανοίξει το Open Office. Τόσο γρήγορα. Επίσης, μειονέκτημα είναι ότι κάποιες εμπορικές εφαρμογές λείπουν, αλλά η τεχνική στήριξη του Υπουργείου Παιδείας κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Είναι ο Άγιος ο Γεωργόπος εκεί πέρα, είναι ο Σιάχος, ο Γιάννης. Νομίζω ότι άλλαξε και το site τώρα τελευταία, ίσως tsch.gr, μπορείτε να μπείτε να το δείτε. Και θα, άμεσα μπορείτε να έχετε δυνατότητα και chat να μιλήσετε με έναν από τους τεχνικούς. Έτσι, άμεσα θα σας δώσω απάντηση στο οποιοδήποτε πρόβλημά σας. Εγκατάσταση. Πάτε σε αυτή τη συγκεκριμένη διεύθυνση, δηλαδή στο ubuntu.com και επιλέγετε να κατεβάσετε στο μηχάνημά σας το ISO για server, το κέτε και ξεκινάτε την εγκατάσταση. 7 βήματα, τελειώσατε, έχετε έναν server. Από εκεί και πέρα
θέλω να περάσω και τα school scripts, τα αποθετήρια δηλαδή του ανοιχτού λογισμικού για το γυμνάσιο ή το λύκειο, θα πάω στην επόμενη διεύθυνση που βλέπουμε, σε αυτή εδώ, έτσι, wikiubuntu.org, όπου θα επιλέξουμε εκεί πέρα τα school scripts που θέλουμε να κατεβάσουμε. Είμαστε δημοτικό, θα κατεβάσουμε και δημοτικό. Είμαστε γυμνάσιο, θα κατεβάσουμε τα αποθετήρια για το γυμνάσιο. Ένα επόμενο βήμα που χρειάζεται να κάνουμε είναι να πάμε να ανοίξουμε την εφαρμογή σε ΕΠΕΗ και να επιλέξουμε εξυπηρετητή εικονικός δίσκος στη δημιουργία. Είναι αυτό το School Scripts και επιλέγουμε εξυπηρετητή εικονικός δίσκος στη δημιουργία. Αυτό θα πάρει αρκετή ώρα για να κατεβάσει και να φτιάξει έναν εικονικό δίσκο μέσω του οποίου θα μπαίνουν όλα τα station. Υπόψη είναι ότι με αυτό το σύστημα μπορούμε κάθε μαθητής κυριολεκτικά να έχει το δικό του background και το δικό του χώρο εργασίας. Όχι όπως είναι σήμερα, υπάρχει ένας user 1, user 2 ή ηλεκτρονικός υπολογιστής 1, 2, 3 και όλες οι τάξεις, μα όλοι οι μαθητές που μπαίνουν σε αυτόν τον υπολογιστή συνδέονται σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο, έτσι, βλέπουν το ίδιο background, τους ίδιους φαγγέλους, τα ίδια αρχεία και το ένα είναι πάω και το ένα είναι Ολυμπιακός και αλλάζουν συνέχεια το background και μπαίνουμε και έχουμε αυτά τα προβλήματα που έχουμε ως εκπαιδευτικοί. Εδώ που κάθε παιδί μπορεί να έχει το όνομα του Ιεραφείου, Παπαδόπουλος, το δικό του χώρο με το δικό του background, να έχει τις εφαρμογές που αυτό επίσης επιλέγει ή έχει επιλέξει το προτέρα του ο καθηγητής. Αφού τελειώσουμε τις εγκαταστάσεις, χρειάζεται να ορίσουμε τους χρήστες. Ο εξυπηρετητής αυτόματα μπαίνει στο ίντερνετ. Το πολύ αν θέλουμε να ανάλογα σε ποιο σχολείο είμαστε και εμείς έχουμε κάνει και κάποια ρύθμιση, δηλαδή κάποιοι συνάδελφοι το θέλουν σε λάπτοπ. Κάνουμε μια εγκατάσταση σε λάπτοπ και αυτός με το λάπτοπ πάει σε τρία σχολεία γιατί δεν συντηρούν ωράριο. Και στο κάθε σχολείο θα μπορούσε να αλλάξει μια αδρέα μόνο για να έχουν ίντερνετ όλα τα station τα οποία συνδέονται πάνω στο λάπτοπ. Όλοι οι μαθητές συνδέονται πάνω στο λάπτοπ του καθηγητή και έχουν ανεξάρτητα το τι λειτουργικό είχε, αν έπεσε τα Windows, αν ήταν χτυπημένα, αν είχαν τις μπλε οθόνες που προαναφέρθησαν, παίζει πάρα πολύ γρήγορα και με το περιβάλλον που θέλει ο καθηγητής, κλειδώνεις τις οθόνες, έτσι, τους δίνεις τη δικιά σου την οθόνη, είναι μια πάρα πολύ καλή διαχείριση που μπορείς να έχεις σε ένα εργαστήριο, ένα τέλειο εργαστήριο θα το χαρακτήριζα. Οι χρήστες λοιπόν πρέπει να γίνονται πάλι ομαδικά. Θα δούμε εδώ λιγάκι τη δημιουργία του εικονικού δίσκου. Εδώ βλέπουμε στην πρώτη εικόνα εικονικός δίσκος για thin lines ή για fat lines. Αν δεν ξέρετε το αφήνετε ως έτσι. Εδώ επιλέγετε αν θέλετε να κατεβάσετε τα school scripts για το γυμνάσιο ή λύκειο. Εδώ επίσης επιλέγετε το περιβάλλον εργασίας, αν θα είναι μόνο τα Ubuntu. Δεν υπάρχει αναγκαιότητα να βάλουμε και τα άλλα, αλλά μπορείτε αν θέλετε, ως τεστ να τα δοκιμάσετε, να κατεβάσετε το Ubuntu ή και το Kubuntu. Το Kubuntu είναι KDE, είναι περιβάλλον πιο κοντά στα Windows. Το Ubuntu προαναφέρθηκε ότι είναι ένα περιβάλλον ειδικό για την εκπαίδευση. Τώρα, αυτό είναι όσον αφορά το server. Όσον αφορά τους σταθμούς εργασίας, ανάλογα την κατάσταση, αν υποστηρίζεται η εκκίνηση από το δίκτυο, ξεκινάμε τον υπολογιστή και του λέμε να ξεκινήσει από το δίκτυο με την κάρτα του δικτύου, βρίσκει το σερβερ, συνδέεται, του λες το όνομα και το σωστηματικό, τέλειωσες. Αν δεν υποστηρίζουν οι κάρτες δικτύου πουτάρισμα από το δίκτυο, τότε κατεβάζεις ένα εξέ, το οποίο δουλεύει για Windows Vista, Vista όπως τα είπατε, 2000, XP κτλ. Εδώ είναι αυτό το LTSP Loader, το οποίο είναι κάτω από το στέγη του TAFK, το στέγη των πληροφορικών, και θα αναζητήσετε LTSP Loader, είναι μια εφαρμογή εγκατάσταση thin line για PC που έχουν Windows. Οπότε μπαίνεις μέσα στα Windows κανονικά, εφόσον έχεις, πας στο στέγη, γράφεις αναζήτηση για το LTSP Loader, βρίσκεις αυτά τα δύο, εγώ έχω δουλέψει σε στο πρώτο, το 104. Το καινούργιο δεν το δοκιμάσαμε. Εγκαταστήσαμε σε όλα τα 1.04.
Το τρέχεις και σου κάνει ένα boot menu το οποίο όταν θα ξεκινάς τον υπολογιστή θα εμφανίζεται εγκίνηση για Windows ή LTSP Server. Όταν θες να μπεις στα Windows το αφήνεις ως έχει μπαίνει στα Windows. Αν θες να ξεκινήσεις σε Linux κατάσταση πατάς το κάτω βελάκι, πας λοιπόν στα LTSP Server και ξεκινάς και έχεις σύνδεση με τον Server που θα είναι είτε laptop είτε ένα PC όπως το ανέφερα στάξεως των 400 ευρώ. Ένα server δηλαδή, ας πούμε, ας έχει 3-4 GB RAM, δεν χρειάζεται περισσότερα και έχεις αυτό το εργαστήριο που αναφέραμε. Εδώ έχουμε μια εικόνα πώς δημιουργούμε χρήστες. Έστω ότι ένας καθηγητής έχει δύο τμήματα στην Α, δύο στην Β και δύο στη Σ τάξη, Α1, Α2, Β1, Β2, Σ1, Σ2. Εκεί πέρα πάνω δηλαδή γράφεις τα τμήματά σου και αυτομάτως δημιουργούνται οι χρήστες, έτσι. Για την κάθε τάξη. Το όνομα είναι user 01, α1, α2, α3 για τις διάφορες τάξεις και το password είναι το αντίστοιχο. Είναι, αντί για user είναι η λέξη pass. Πάλι 01, α1. Εδώ βλέπουμε μία οθόνη των school scripts όπου έχουν συνδεθεί αυτοί οι υπολογιστές. Βλέπουμε την επιφάνεια εργασίας του καθενός. Βλέπουμε αριστερά ποιοι χρήστες είναι. Μπορούμε να κάνουμε δεξί κλικ επάνω σε έναν συγκεκριμένο υπολογιστή και να δούμε. Αυτό συγκεκριμένα είναι, δέστε, 118 MB RAM. Έτσι, τόσα πολλά. Μπορείς να ξεκινήσεις συνεδρίες με κάποιον ή με όλους της ομάδας. Μπορείς να παρακολουθήσεις τους μαθητές, να κλειδώσεις τις οθόνες τους, να μεταδώσεις την οθόνη του καθηγητή σε αυτούς, να τους διδάξεις δηλαδή, μπορείς να σηκωθείς από την έδρα σου. Εδώ τρεις μαθητές κλειδώθηκαν γιατί μπαίναν στο Facebook όπως προαναφέρατε. Να πούμε ότι έχουμε δυνατότητα εδώ να εγκαταστήσουμε proxy server. Έχει πάλι έτοιμο η τεχνική στήριξη, μπορείτε να μέσα να πείτε να πάρετε το Squid, είναι πάρα πολύ καλός proxy. Και εκεί πέρα μέσα μπορείτε να βάλετε περιορισμούς και να πείτε δεν θέλω να μπαίνει στο Facebook. Τα ζαχάρια τα δικά μας βρήκαν το ρώσικο Facebook. Κλειδώσαμε και το ρώσικο Facebook. Λοιπόν, επομένως ο καθηγητής καθορίζει το πώς θα κάνει το μάθημα. Θέλει να παίζει στο Internet, θα θέλει να είναι στο Facebook. Δεν θέλει και δεν να κάνει μάθημα, κλειδώνει τα πάντα και κάνει το μάθημα που ωραία και καλά. Εδώ δείχνουμε την αλλαγή μιας διεύθυνσης ή για να κάνεις απομακρυσμένη διασύνδεση, επειδή έχουμε δυναμικές αδρές, καλό είναι να γίνεται και ανάποδα, δηλαδή να ξέρεις σε ποια αδρές θες να συνδεθείς, τη γράφεις και συνδέεσαι. Εδώ σας έχω, ίσως θα σας δώσουν, φαντάζομαι, από την οργανωτική επιστροφή εδώ της ημερίδας, τις διαφάνειες. Ωραία. Μπορούμε να δούμε λοιπόν τις σελίδες από τις οποίες κατεβάσαμε το αντίστοιχο λογισμικό και σας αναφέρω ότι ήδη στις ΕΕΣ τώρα έχουμε περάσει αυτά τα σχολεία ξεκινήσαν και οι πρωτοβάθμια να ενδιαφέρεται γιατί που πέρα να δείτε πόσα παλιά μηχανήματα έχουν και δεν είναι δύσκολο για μια σχολική επιτροπή να αγοράσει ένα μόνο υπολογιστή και να έχει ένα καινούριο ωραίο εργαστήριο. Ευχαριστώ. Ναι, να κάνω λίγο μια ερώτηση. Αυτά τα scripts που μας δείξατε τώρα έχουν γραφτεί από Έλληνες προγραμματιστές. Ναι, ναι, και την στήριξη. Από το school.gr ή από μια άλλη κοινότητα. Το school.gr τουλάχιστον έκανε μεταφράσεις τα αγγλικά. Ναι, σαν δηλαδή, το γράψιμο. Εντάξει, το κώδικα. Τα school scripts υπάρχουν και έξω, αλλά σε αντίστοιχο αγγλικό. Πακέτο. Εμείς αυτό που κάναμε δική μας, αυτοί που προανέφερα ο Σιάκος, ο Άγιος Γεωργόπουλος και τα λοιπά, τα μεταφράσαν στα ελληνικά και τα κάναμε, δεν τα δώσα κάποια προσαρμογή για τα ελληνικά σχολεία. Άρα είναι, έχουν γίνει η υλοποίηση τους εκτός, απλώς έχει γίνει μετάφραση για τα ελληνικά σχολεία. Είναι μετάφραση, δεν είναι ακριβώς μετάφραση. Όταν θα πας στο δημοτικό και θα πάρεις φυσική δημοτικού, παίρνεις δημοτικού, είναι η δικιά μας φυσική. Περάστε τα μέσα διαφάνειες, όπως είναι τα netbook τα οποία δοθήκαν πέρυσι στα σχολεία και είχαν υλικό, είναι αντίστοιχο υλικό. Υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα για φυσική, για αρχαία, για γλώσσα, για ιστορία, τα πάντα. Καλά. Ευχαριστώ πολύ.
θα πάρετε για το σχολείο και τη σχολική μονάδα που είσαστε. Θα κατεβάσετε αυτό το συγκεκριμένο λογιστικό και θα υποστηριχθείτε πλήρως. Παρακαλώ. Να πω ότι μου φάνηκε εξαιρετική δουλειά που γίνεται αυτή τη υπηρεσία τη υποστήριξη. Μια ερώτηση και ένα σχόλιο. Μόνο πρώτα το σχόλιο και μετά η ερώτηση. Το σχόλιο μου είναι αντισχόλιο στο δικό σα εισαγωγικό. Και το θεωρώ χρήσιμο να το πω για να μην μείνουν αφορίες εδώ μέσα. Κανείς, πιστεύω, από τους ανθρώπους που ασχολούνται με ελεύθερο λογισμικό, δεν είναι προσωπικά ή εμπαθώ σε μια ερώτηση ή ενάντιο στην όποια έχει Microsoft ή στην όποια έχει. Ακριβώς αυτό ήθελα να ρωτήσω. Κανείς ενάντιος είναι στο, να, στο ότι δεν δέχεται κανείς να σε υποχρεώνει οποιαδήποτε εταιρεία να κάνει το όποιο και τα πράγματα. Εάν τώρα τύχει και αυτή λέγεται Microsoft, είναι είμαι ενάντια στη Microsoft. Αν τύχει να λέγεται Apple, παραδείγματος. Δεν είναι καθόλου αγία ουσία η Apple. Έχει ένα ταλέντα να γίνεται ήδη και χειρότερη από την κυρία Microsoft. Να το πω έτσι. Δεν είναι θέμα προσωπικό ή εμπάθυνση, είναι θέμα αρχών σε κάποια πράγματα. Η ερώτηση, επειδή είμαι λιγότερο τεχνικά καταρτισμένο ίσω από όλου, θα πρέπει να γίνει την κάμα. Η δημιουργία του εικονικού δίσκου σε τι ακριβώ εξυπηρετεί αυτό, δεν το ξέρω. Εντάξει, αν δεν έχει να τον υπολογιστή μου, τον έχω κλείσει. Θα βλέπετε ότι μέσα στου χρήστε μου έχω user 01, user 02, αυτά που ανέφερα. Ο κάθε ένα λοιπόν χρήστη του συστήματος, γιατί εδώ πέρα είναι το σύστημα, δεν είναι στα station. Έτσι, μπορείς να συνδεθείς από οποιοδήποτε υπολογιστή με οποιοδήποτε όνομα, εννοείται. Λοιπόν, έχει το δικό του κώδικα. Αυτό λοιπόν εκεί πέρα το κοφάκελος έχει όλα αυτά που χρειάζεται για να δει ο μαθητής στην επιφάνεια εργασίας. Το background του, τις εικόνες του, έτσι τα πάντα και γι' αυτό χρειάζεται να γίνει αυτός ο εικονικός δίσκος, ο οποίος χρειάζεται και update. Δηλαδή, θα πρέπει μετά να κάνεις κάποιο update και ίσως μετά στο μήνα πάλι να κάνεις ένα update, έτσι ώστε αυτός ο δίσκος να είναι συνεχώς ενημερωμένος και συνδυασμένος, έτσι ώστε να μπορεί να δουλεύει γρήγορα. Όσον αφορά το update τώρα, υπάρχει πρόβλημα με το update όσον αφορά τις ρυθμίσεις? Όχι, όχι. Γίνεται αυτό. Να πα μέσα στο σχολείο και επιλέγει ενημέρωση. Ήθελα να πω συγγνώμη, Αλέξη, ήθελα να πω και να δώσω έμφαση σε αυτά που λέτε. Ότι εγώ έχω 5 χρόνια που ασχολούμαι μόνο με Linux και οι συνάδελφοι μου ξέρουν ότι έχω Linux στο γραφείο μου, δεν έχω Windows. Όμω με το συνάδελφο μου, προειδεύουν να πηγαίνω δίπλα στο μηχάνημα που έχει Windows. Γιατί έχω μια εφαρμογή την οποία έκανα σε Excel με μακροεντολές και όταν τη φορτώνω στα OpenOffice δεν πηγαίνουν τα εικονίδια και τα διάφορα εκεί που τα είχα. Έτσι λοιπόν αναγκάζομαι να πάω εκεί, εκτός κι αν εξ αρχής εγώ έκανα μια εγκατάσταση, γιατί υποστηρίζει Visual Basic, έτσι, με μακροεντολές το OpenOffice, την έκανα στα OpenOffice, οπότε παίζει και δεν έχω πρόβλημα. Αν την έχω πάρει, γιατί παλιότερα δουλεύαμε εγώ, γιατί αυτό που σας έλεγα, δηλαδή δεν έκανες εύκολα δουλειά στα Linux, και γιατί δεν έκανες εύκολα, μα οποιαδήποτε εταιρεία Epson, δεν ξέρω, Hewlett Packard που πουλούσε εκτυπωτές, είχε ένα κλειδωμένο Excel που ήταν εγκατάσταση μόνο για Windows. Πώς εγώ θα περάσω τον εκτυπωτή μου? Για να περάσω τον εκτυπωτή μου στα Linux έπρεπε να πεθάνω. Ή την κάμερά μου. Ή την κάμερά μου. Ή το σκάνερ. Σήμερα το σκάνερ που δεν δουλεύει στα Windows, το παίρνουμε και το βάζουμε στα Linux και λέει αν βρήκα ένα σκάνερ να το περάσω, πέρασε, όπως ευχαριστώ, τελειώσαμε. Τώρα θα έχουμε ένα εκτυπωτή εδώ πέρα και το χρησιμοποιήσουμε στα Linux, θα δει και θα πει θέλει, θες να το περάσω, πέρασε, το περνάει, αρκετά να δοκιμάσουμε μια σελίδα, δοκιμάσουμε μια σελίδα, δεν πιάσει τίποτα δηλαδή. Βέβαια αυτό είναι αειδιαστικό για κάποιους. Παρακαλώ. Ακριβώς. Το σύστημα αυτό με τους υπολογιστές του κλειδιού είχε ένα μειονέκτημα. Ξέρω πολλούς καθηγητές που απαγόρευσαν τους μαθητές να φέρουν τον υπολογιστή στο σχολείο, γιατί ξαφνικά ανακαλύψαν ότι αυτοί να παρακολουθούν το μάθημα. Δεν στο Facebook. Αν λοιπόν το Υπουργείο ή το ΕΚΑΣ του Υπουργείου εφάρμοσε ένα τέτοιο σύστημα ώστε αυτοί οι μικροί υπολογιστές να μπαίνουν σε ένα κεντρικό υπολογιστή και να τους ελέγχει ο καθηγητής για να κάνει το μάθημα, γιατί ήταν πολλοί καθηγητές που είχαν μεράκι να κάνουν μάθημα. Πάνω σε διαθέματα, με παρουσιάσεις και ψάχνοντας οι άνθρωποι στο ίντερνετ, νομίζω θα ήταν πολύ καλύτερο από να πληρώσουν. Ακριβώς έτσι το φανταζόμαστε. Να πιστευτούμε τόσα λεπτά. Και θέλουμε να ξεκινήσουμε το Υπουργείο Παιδείας για να κάνει μια τέτοια διαλογή για τα ελληνικά σχολεία. Δεν κάθηκαν λεφτά, γιατί αναγκαστήκαν οι καθηγητές να πούν μη φέρετε πλέον τους υπολογιστές αυτό στο σχολείο. Ναι, επειδή έχει βγει και έκδοση και πειράστηκε και έξω από τους συναδέλφους.
του ανοιχτού λογισμικού 10-20 έργειες, δεν την έχουν δοκιμάσει, έχουν 10-10-04. Τα school scripts έχουν δουλέψει για το 10-04, εντάξει, γι' αυτό έδειξα. Ένα τελευταίο σχόλιο για το θέμα της διδασκαλίας της πληροφορικής. Δεν ξέρω, ίσως είναι σαν ερέθισμα για σκέψη το λέω, όχι τόσο σχόλιο σχέτο. Εγώ είμαι της άποψης ότι ίσως να είναι και λάθος η απομόνωσή του της πληροφορικής, δηλαδή σαν ένα ξεχωριστό τεχνικό, ας πούμε, μάθημα, και θα ήταν ίσως καλύτερο με αυτά εδώ τα εργαλεία που μας εξηγείτε να μπει και να ενσωματωθεί στην διδασκαλία. Δηλαδή, μέσω των σεμιναρίων του Β' επίπεδου. Απλά νομίζω ότι εκείνοι οι διάφοροι φυσικοί, φιλόλογοι, μαθηματικοί δεν μπορούν να εισχωρήσουν στον προγραμματισμό που αναφέρεται πιο μπροστά και ο οποίος πρέπει να διδάσκεται και εδώ πέρα κεντρίζεται μια πληγή που πάει να δημιουργηθεί τώρα με το χάσιμο των οργανικών θέσεων στα λυκεία εφόσον φεύγει το ΑΕΠ, το μάθημα προγραμματισμού που είχαμε έτσι ένα διαμάντι και δουλεύαμε όσοι θέλαμε να δουλέψουμε σωστά στο σχολείο. Δεν ξέρω αν είναι αυτό που θα καταλάβει. Έχουν αντίληψη ότι καταργούνται οι όρεξη και οι ασφαλεία είναι στην πληροφορική των νέων λύκειων των ακόμα. Αυτό για μένα είναι λυπηρό. Δυστυχώς δεν περνάει ακριβώς από εμάς. Έτσι, από το χέρι μας. Αυτό ως παιδιά που έχουμε αντιδράσει και θα αντιδρούμε συνεχώς, προσπαθώντας να πείσουμε εκείνους κάποιους τους συγκίνοντες ότι το να έχει μάθημα οικονομίας μέσα και να πετά την πληροφορική έξω. Και να λες ότι έχω ψηφιακό σχολείο, δεν είναι αυτό το καλύτερο. Δεν ξέρω αν πρέπει να το κλείσουμε. Υπάρχουν συνεχώς ερωτήσεις. Συνάδελφο, α πούμε. Θεωρητικά υπήρξε. Γίνανε σεμινάρια σε καθηγητές διαφόρων ιδιωτικών Β' επίπεδου. Τα λάπτοπ που δοθήκαν, τα netbook, είπαν ότι θα τα πάρουν πρωτίστως αυτοί οι καθηγητές Β' επίπεδου. Όταν όμως, παράδειγμα να πω, έχεις τον φιλόλογο, ο οποίος διδάσκει έτσι, και ιστορία. Και του λες, δεν θα πάρεις ιστορία, αυτά ίσως δεν τα ξέρετε εσείς ως καθηγητές, τα ξέρουν εμείς ως καθηγητές. Γιατί πρέπει να πάρουν τις αγγλικής, γαλλικής, φιλολογίας και διάφοροι άλλοι. Έτσι, για να μπορέσουν να μείνουν στο σχολείο, αλλιώς θα πρέπει να τρέχουν σε 10 σχολεία. Αφήνει λοιπόν ο φιλόλογος την ιστορία και ποιος θα πάρει να το λάβει, ποιος διδάσκει ιστορία, ο αττικής φιλολογίας, ο οποίος δεν επιμορφώθηκε, το φιλόλογο επιμορφώσαν. Εδώ λοιπόν είναι ένα πρόβλημα του συστήματος. Επιμορφώνουμε τον φιλόλογο, αναθέτουμε ιστορία στον κοινωνιολόγο, ο κοινωνιολόγος δεν επιμορφώθηκε, πέρα το λάβει. Δεν ξέρει η πληροφορική, πάει στο σπίτι και αφήστε εκεί πέρα. Ευχαριστώ πολύ. Που έχει 60 προγράμματα λογισμικού
που τρέχουν σε Windows και μπορείτε να το πάρετε και να καταστήσετε οποιοδήποτε από αυτά. Πάμε λοιπόν στις επόμενες συζητήσεις. Πάμε να τελειώσουμε. Είναι ένα πρόγραμμα εξεργασίας εικόνων, είτε για απλή καθημερινή χρήση να
επεξεργαστούμε τις εικόνες, τις φωτογραφίες μας και κάτι πιο επαγγελματικό για work development, να κάνουμε γραφικά χειμώνες εικόνες. Τέλος υπάρχει και το multimedia streaming, εφαρμογή αναπαυγής που θα συναντήσει και το οποίο είτε ένας απλός player να παίξουμε την ταινία, τη μουσική μας, ή μπορεί να κάνει μετατροπές σε αρχείο, που είναι αρκετά σημαντικό πλέον να μετατρέπουμε ανάμεσα σε διάφορες μορφές πολύ μέσα, είτε αυτό να χρησιμοποιηθεί για κατευθείαν streaming στο ίντερνετ, κάπως κάτι να βγάλουμε την κάμερά μας κατευθείαν έξω για να οργανώσουμε ή την εκδότηση. Είτε για κάτι άλλο. Κάποιες βασικές ιστοσελίδες όλων αυτών των προγραμμάτων. Κάπως κάτι αν χρησιμοποιείτε Windows και να δείτε προγράμματα ELAC, μπορείτε να επισκεφτείτε το openshortwindows.org. Αν θέλετε να δείτε κάποια αντίστοιχα προγράμματα που τρέχουν σε Linux, αλλά και σε Windows, είναι το linuxalt.com. Και εκεί πέρα εφαρμογές που είναι αποκλειστικά για σχολεία, αρνητικά το schoolforms.net. Μια προσπάθεια που έχουμε κάνει και δίνασαμε κάποια προσπάθεια να πάρουμε για αργότερα είναι το OpenDiscGR, στο οποίο έχουμε μαζέψει ουσιαστικά 60 εφαρμογές των Windows, οι οποίες είναι ελεύθερο λογισμικό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς να χρησιμοποιήσουν κάποιο crack ή κάτι άλλο για να τρέξουν. Η χρήση του OpenDisk είναι αρκετά απλή, θα πάμε το δισκάκι μέσα, θα ανοίξει ο browser που έχουμε σε ένα τέτοιο παράθυρο, στο οποίο υπάρχει περιγραφή του κάθε προγράμματος, το οποίο μπορούμε να κάνουμε κατάσταση κατευθείαν από το CD. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Μπορεί να το βάλω υπολογιστή όποτε θέλω να δουλεύω Linux
όποτε θέλω να δουλεύω window και μάλιστα μπορεί να έχω και διαφορετικές διανομές λίγο. Μπορεί να θέλω να δοκιμάσω και το Ubuntu και το OpenSUSE και το Mint και το Fedora και. Το Ubuntu επειδή δεν μας περιορίζει, πολλές φορές μπερδευόμαστε από το χάος και τη πληθώρα των πληροφοριών. Γιατί όλα επεκτείνονται στο άπειρο. Πόσους χρήστες θέλω, άπειρο. Πραγματικά δεν είναι άπειρο, είναι πεπερασμένο το αριθμό γιατί είναι πεπερασμένο το μέσο, ο υπολογιστής. Θεωρητικά είναι πάντα άπειρο. Εδώ έχω βάλει ένα δισκάκι εγώ στον υπολογιστή μου. Είναι το Mint, το Ubuntu Mint. Και θα δούμε πώς φορτώνει το δισκάκι. Βάλω το δισκάκι μέσα στο σύντηρο. Ένα λάθος, ένα σταθερό. Θα πρέπει να επιλέξει όλο τον υπολογιστή μου να εγκυμίσει ο υπολογιστή το σκληρό, όχι από το σκληρό δίσκο. Ξαναλέω, θα λέω τεχνικούς όρους. Όποιος δεν καταλαβαίνει το παραμικρό, ας δει από όπου δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν είναι διάλογο, δεν είναι μόνο. Πήγε το σκάκι, επέλεξε να εγκυμίσει το λάμπ μου από το σκληρό, το συγκεκριμένο λάμπ και να εγκυμίσει το πατήσω το F12. Κάποιοι υπολογιστέ θέλουν το F8. Κάποιοι άλλοι θα το εφαίνονται, F2. Κάποιοι άλλοι θα μπουν στο BIOS μέσα για να γίνει αλλαγή. Δεν γίνεται απευθείας η αλλαγή. Λοιπόν, εδώ θα έχουμε πολύ χρόνο να συζητάμε γιατί κάποια βήματα είναι λίγο χρονοβόρα. Κάποια άλλα γίνονται γρήγορα, κάποια άλλα γίνονται πιο αργά. Θα ήθελα να σας δείξω τα χρονοβόρα αυτά βήματα. Εδώ βλέπετε την καταργασία της παράθυρος. Είναι ένα από τα αποτελέσματα του είδους, ότι μπορούμε και από τα Windows φυσικά, γιατί αυτό κάνει μια εφαρμογή η οποία είναι ελάχιστη. Το VirtualBox. Έβγαλε κωδικό υπολογιστή μέσα σε έναν άλλο. Για να μην σβήσω τα πάντα του υπολογιστή μου, φυσικά μου παρουσίαζε με αυτόν τον τρόπο. Οπότε μπορώ να πηγαίνω από το τέλος του δικό μου υπολογιστή πραγματικό και από το τέλος πηγαίνω στον υπολογικό. Αυτό το κάνουμε πάρα πολύ, όταν έχουμε δοκιμάσει συστήματα. Δεν θέλω να σειράξω τίποτα, θέλω να δω για διανομή, θέλω να δω πώς περιφέρεται. Αν θα δουλέψει καλά, δεν θα δουλέψει καλά, θα μου αρέσει το περιβάλλον, θα μου αρέσει το περιβάλλον, θα με αλλαγές ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ θα σας πω εγώ το εξής, ότι όση ώρα θα δώσει το δισκάκι, γιατί κάνει αρκετή ώρα θα δώσει, αρχικά θα κάνει μια μεταφορά του δίσκου στη μνήμη. Έτσι ώστε να δούμε το λειτουργικό σε κατάσταση live CD. Το live CD είναι επίδειξη. Δηλαδή, έως εδώ το δίσκο μας δεν κινδυνεύει. Θα σας πω που είναι το κρίσιμο σημείο. Αυτή τη στιγμή έχει φορτώσει το λειτουργικό αποκλειστικά στη μνήμη RAM του υπολογιστή. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στο δίσκο. Δεν έχει πειράξει καθόλου τα αρχεία μας. Μπορούμε να σβήσουμε τον υπολογιστή αυτή τη στιγμή, δεν θα πάθει τίποτα. Γιατί όλα είναι μια παρουσίαση, ένα DVD, ένα βίντεο να βλέπω. Παρ' όλα αυτά το λειτουργικό λειτουργεί κανονικά. Έχουμε δύο δυνατότητες να δούμε το μενού του, τις επιλογές του, να αλλάξουμε φόντο, να μπούμε στο ίντερνετ, να κάνουμε τα πάντα. Από το δισκάκι, έχει δώσει τη μνήμη. Φυσικά λειτουργεί με μειωμένη ταχύτητα. Διότι οι πόροι, ο σκληρός δίσκος, δεν είναι διαθέσιμο. Άρα δεν μπορούμε την ταχύτητα του σκληρού δίσκου. Περιγράφω στην ταχύτητα που έχει το σύντηρό μας. Είναι πολύ, πολύ πιο αργό. Εδώ βλέπουμε όλες τις έντονες του λειτουργικού. Το διαχειριστή πακέτο, το web browser, ό,τι έχει να μας πει το λειτουργικό. Αν μας αρέσει, τι θέλουμε να το κάνουμε εγκατάσταση, πάμε στο επόμενο βήμα. Δυνατότητα live CD έχουν οι περισσότερες διανομές του λειτουργικού. Και το Ubuntu. Και το OpenSUSE. Εδώ είναι καθαρά επίδυση, δηλαδή μέχρι εδώ δεν υπάρχει κανένα θέμα. Κατανοητό ξέρω περισσότερο. Πάμε στο επόμενο βήμα, να σκεφτούμε την εγκατάσταση. Όπως βλέπετε υπάρχει εδώ η επιλογή, install Ubuntu Mint. Αυτό είναι που έχει το πακέτο που μας έχει. Και το ενελειπτικό και το άλλο.
Αυτό θα γίνει μια διαδικασία που λέγεται partition. Αυτή η διαδικασία είναι το εξής. Σας κάνω ένα απλό σχεδιάκι. Αν ο χώρος του δίσκου μας είναι αυτός εδώ. Ο δίσκος που σας υποθέσουμε ότι είναι 100 GB. Θα πρέπει εμείς να κάνουμε το εξής. Να μαζέψουμε το χώρο που έχουμε από εδώ και να δημιουργήσουμε ακόμα ένα κομμάτι. Το σημαντικό τι είναι, ότι αυτός εδώ ο χώρος που θα μαζέψουμε να χωράει, δηλαδή αν σταθούν το λογό 100 GB, έχω 90 GB ταινίες και άλλα 9 GB του λειτουργικού συστήματος Windows, δεν υπάρχει χώρο που κάνω αυτό. Θα πρέπει να έχω αρκετό ελεύθερο χώρο να λειτουργήσω μετά το λειτουργικό. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε 10 GB λειτουργικού συστήματος Windows και άλλα 2-3 GB οτιδήποτε άλλο. Άρα υπάρχει χώρος, μπορούμε να το κάνουμε και μοιράζουμε 50 και άλλα 50. Οπότε, τον υπολογιστή έχω πάρει στο κοινό μου δίσκο και τον έχω χωρίσει και δικαίωμα. Θα δούμε πώς γίνεται αυτό παρακάτω. Οπότε, στην επιλογή μετά, όταν θα πω το λειτουργικό σύστημα που είναι εγκατασταθεί, θα του πω να πάει να εγκατασταθεί το δεύτερο κομμάτι. Συγγνώμη, να ρωτήσουμε κάτι. Παρακαλώ, φυσικά. Έχετε χωρίσει 50 στα Windows και 50 στα Linux. Ναι. Τα Windows δεν ξεχνάμε. 50 GB. Γίγα. Καλύτερα δώστε 70-80. Μιλάω για γίγα, υπάρχει. Δεν έχει τόσο τέμπορα, λοιπόν, δεν ξέρω. Γίγα, υπάρχει. Εγώ το έχω χωρέσει και δεν το 15. Ο σκληρός δεν σου υπολογιστή, μα βάζει το γίγα. Ακούστε να σου πω λίγα. Γιατί είμαστε λίγο ακριβείς με τα νούμερα. Ο σκληρός που δίσκος του υπολογιστή μου, αυτή τη στιγμή το λάμπτο αυτό, έχει 40 GB σύνολο. Και είναι δουλ. Κάνει τώρα που καταλαβαίνει το έκομα. Θα λέω, ο σκληρός δίσκος του γράφου έχει στο σύνολο του 40 GB. Τα Windows βλέπουμε 27. Αστείο, εγώ το σημαίνω. Απλά να το τονίσω για κάποιον που δεν κατάλαβε το αστείο ίσως. Και αυτή τη στιγμή το λύνουν στο σύνολο σαν να πατήσουν εικονικό των 4 GB. Εδώ φαίνεται και η δύναμη του Linux για την υποστήριξη του παλιού υλικού. Το συγκεκριμένο λάθος που είναι πενταετίας. Αυτό έχουμε δουλειά δύο λειτουργικά, έχει παρουσίαση, κάνω λίγο φωτογραφία εδώ πέρα. Λοιπόν, φτάσαμε στο πρώτο βήμα της εγκατάστασης. Φόρτος το ότι θα φορτώσει και φτύνει. Κάποια βήματα που πάμε πιο γρήγορα, πω πιο αργά. Θα κάνουμε την εγκατάσταση στα αγγλικά για να μην χρειαστούμε πάρα πολύ δίκτυο, γιατί όταν κάνουμε τη μετάφραση στα ελληνικά, χρειάζεται πάρα πολύ δίκτυο, πρέπει να έχουμε μια ADSL γραμμή τουλάχιστον, για να εγκαταστήσει όλες τις ενημερώσεις. Οι ενημερώσεις το Linux αφορούν και το λειτουργικό σύστημα, δηλαδή τα μενού που είναι τις εφαρμογές που είδαμε, αλλά αφορούν και τις εφαρμογές. Δηλαδή, αν θα επιλέξω εγώ να στήσω ένα λειτουργικό σύστημα στα ελληνικά, θα είναι μεταφρασμένο και το λειτουργικό σύστημα. Προτιμήσεις του, ρυθμίσεις του, το partition που κάνουμε τώρα που λέγεται διαμέρυση, κάνουμε διαμερίσματα στο δίσκο, αλλά και για όλες τις εφαρμογές, το OpenOffice, το Firefox, το Thunderbird και τα λοιπά. Και αυτές τα ελληνικά μεταφρασμένα. Αν εγώ θέλω, επειδή μαθαίνω μια τέτοια γλώσσα, το κάνω και στα ισπανικά, το ίδιο ισχύει και στα ισπανικά. Θέλω κάτι γαλλικά, γαλλικά. Είναι η ελευθερία. Για να αποφύγω να σας καθυστερήσω πάρα πολύ, το κάνω στα αγγλικά. Αν έχετε αρκετά και τεβάζουμε αρκετές ενημερώσεις. Λοιπόν, εδώ που λέει ότι ο υπολογιστής μου έχει τουλάχιστον λέει 2,6 γίγα, το ακούνε. Διαθέσιμο στο κινητό για τα Ubuntu Mint. Είναι συνδεδεμένος με την φωτοσία, γιατί είναι λάθο, αλλά δεν είναι λάθο, οπότε το λέει είναι στο ρεύμα. Καλό να κάνουμε ένα λάθο τέτοιες ενέργειες. Ωραία, μην είναι σβήσει την ώρα που είναι κάτι κρίσιμο και έχουμε πρόβλημα. Και λέει συνδεδεμένο στο δίκτυο. Εδώ δεν έχει δίκτυο. Αν και από το καλό, τόσο δεν έπιασε. Έχει ρυθμίσει από το virtual, από το virtual box. Το virtual box δεν έχει κάνει σύνδεση. Ναι, μπορεί να το βρει πιο μετά, να κάνει σύνδεση τα υπόλοιπα. Προχωράμε.
δίσκο. Ό,τι είναι κεντρισμένο στο δίσκο, αν πατήσει το εδώ, το χάσαμε. Αρχεία, έγγραφα, οτιδήποτε είναι στο δίσκο, να σβηστεί. Εδώ τώρα θα πρέπει να πάμε εμείς. Πέσει, πάει, πατήσει το μάνατζερ. Βλέπετε εδώ πέρα ότι το σύνολο του δίσκου είναι 4 GB. Από μια προηγούμενη εγκατάσταση που έκανε ο Δημήτρης για δοκιμές, λέει ότι έχουν καταληφθεί τα 4.047 και 244 MB και το swap. Εδώ τώρα μπορούμε να το κάνουμε αλλαγές στα μαρτήσεων, να το κρίνουμε, να το καλώσουμε, αλλά πάντα να αφήνουμε χώρο να λειτουργούν τα Windows όσο χρειάζεται, να δώσουμε και μια κάποια γίγα επιπλέον να μην έχουμε πρόβλημα. Συνήθως το μισό του δίσκου με τους καινούριους δίσκους είναι αρκετό. Σας μια ερώτηση. Πρέπει να... Παρακαλώ. Να κάνουμε ξεχωριστά παρτήσεις για το SWAP. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε εμείς, θα το προβλέψει μόνος. Καλό είναι να γίνει. Το πατήσουμε το σουλάβι, γίνεται πάντα. Αν πούμε εμείς ότι μαζεύουμε το πατήρι, δηλαδή αυτό που σέρβει στο σχεδιάκι, αν πω ότι από τα 100 γίγα μαζεύω τα 50 γίγα από το Windows, το υπόλοιπο είναι κενό. Όταν του πω κάνει εγκατάσταση στο κενό, αυτομάτως το χωρίσει στα δύο. Να φτιάξει το πατήσουμε λειτουργικού συστήματος και να φτιάξει και ένα σουλάβι. Απλά λέω, δεν το κάνει αυτό, να το κάνει χειροκίνητα. Χειροκίνητα. Αν του πει όμω κάνει εγκατάσταση μετά, όταν του πει δημιούργησε να πατήσω με το χέρι, αν του πει κάνει εγκατάσταση και το άδειο το κομμάτι, θα σου δημιουργήσει και swap. Το swap είναι του υπόλοιπου που το έχω την πρώτη φορά, τι είναι αυτό. Το swap είναι το εξή. Όταν η μνήμη για κάποιο λόγο γεμίσει η μνήμη RAM, επειδή έχουμε ανοίξει πάρα πολλέ εφαρμογέ, έχουμε γεμίσει τη RAM, έχουμε ανοίξει και επεξεργασία κειμένων, επεξεργασία γραφικών, έχουμε ανοίξει και μια ταινία, έχουμε ανοίξει και ένα πρόγραμμα γραφικό, ένα τρισδιάστατο, έχουμε ανοίξει ένα αρχιτεκτονικό. Υπάρχουν όλα αυτά. Έχει γεμίσει η μνήμη μα, τότε μεταφέρει κάποια πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται να μεταφέρει στην μνήμη, να μεταφέρει στο δίσκο. Σε ένα ξεχωριστό partition λέγεται swap, ώστε να μην μπερδεύεται με τα δεδομένα του λειτουργικού. Το βάζει στην άκρη, όποτε το θέλει να ξανατραβάει, όποτε το θέλει το βάζει στην άκρη. Το swap δεν είναι απαραίτητο να γίνει. Πλέον έχει αυτοματοποιηθεί πάρα πολύ η λειτουργία για το πώς θα γίνει ένα swap. Απλά, αν φτιάξουμε άδειο χώρο σε ένα δίσκο και το πούμε να εγκατασταθεί στον άδειο χώρο, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Να ρωτήσω κάτι εδώ. Παρακαλώ. Ας πούμε πιο δημοφιλείς διανομές. Ναι. Εάν μπορούν να διαβάσουν αρχεία σε partition του ήλιου, πώς οι σύγχρονες διανομές με τα τελευταία εργαλεία, το NTFS, Pavla NTFS, που δεν αρέσει που έχουν κάνει, μπορούν και επιστηχάνουν και ανάγνωση και εγγραφή partition με NTFS. Άρα, κατά μία έννοια, δεν χρειάζεται να δώσω και μεγάλο χώρο στο ήλιου, εάν έχω τεράστιες εφαρμογές σε όλο. Απλά προβλέπουμε κάποιο χώρο, γιατί ώστε και μελλοντικά να μην μας δημιουργήσει πρόβλημα. Γι' αυτό στο σχεδιάκι που θα έκανα το πολύ απλό σχεδιάκι, για να είμαστε δίκαιοι και ηθικά, αλλά και στο δίσκο, θα δείξουμε και ηθικά. Γιατί είχα πολύ και σε αυτά τα μετρητουδάκια να θέσει. Πέραμε ότι αρχεία που υπάρχουν σε Windows Partition θα διαβάζει μια χαρά. Πολύ ωραία. Και να σας κάνω και μια πρόσθετη πληροφορία σε αυτό που ρωτάτε. Τα Windows γνωστός σε αρχιτούς που το σύστημα αρχείου είναι NTFS. Το Linux χρησιμοποιεί το X4 τώρα και μπορεί να μεταβληθεί σε κάποια καλύτερα αργότερα. Το X4 έχει τα εξής προτερήματα απέναντι στο NTFS. Δεν κατακαιρματίζεται. Οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε συμπιώσεις. Και φυσικά είναι και πολύ ταχύτερο επειδή δεν κατακαιρματίζεται. Άρα αν έχουμε μεγάλα αρχεία, θα τα καλύτερα να τα μεταφέρουμε στο partition του Linux. Δεν θα κατακαιρματίζονται και θα φορτώνουν πιο γρήγορα. Ένα δεύτερο θετικό. Εάν μεταφερθούν στο partition του Linux, θα τα
Όχι. Υπάρχει μια εφαρμογή, το οποίο τρέχοντας από τα Windows μπορούν να διαβάσουν συγκεκριμένα κομμάτια του Linux και να παίρνουν τα αρχεία. Υπάρχει η Freedom, η οποία και γράφει, βέβαια εκεί πρέπει να το επιλέξει ο χρήστης που είναι λίγο έγκαιρος, αλλά το διάβασμα μπορεί να το κάνει. Απλά πολύ μικρή, είναι το 12 κιλοβάιτ. Έχω βάζει για ένα driver που υπήρχε, επειδή το 64 είναι ανοιχτό φορμάτι. Απλά πρέπει κάποιος προγραμματιστής στο Windows να διαβάζει τα δεδομένα, να πάρει τον κώδικα, να το προσαρμόσει στο Windows, που είναι κλειστά, είναι το δίσκο της προσαρμογής, για να το ενσωματώσει. Υπήρχε ένα driver, 63, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο είπαμε, συγκρίνουμε τον χώρο, δίνουμε εισάξιο χώρο, ευχαριστώ πολύ και γενικά. Εγώ επειδή δεν έχω κάποιο τέτοιο πρόβλημα και επειδή είμαι Linux φανατικός, λέω πίσω τα όλα, η Razer Time, η Linux. Όλα. Και προχωράω. Μου λέει βρήκα ένα δίσκο τέτοιο μεγέθος, προχωράω. Μετάσταση. Τα βήματα δηλαδή δεν είναι τίποτα. Είναι next, next, next. Το σημαντικό είναι όταν έχουν δύο λειτουργικά και έχουν τα κατηγορία τα δύο. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε στον πλανήτη για να αρχίσει το ρολόι μας. Βλέπω ότι είμαστε στη ζώνη ΣΥΝ2. Τι είναι το ρολόγιο με τη διάταξη θα δημιουργήσει. Επειδή επέλεξα στην αγγλική γλώσσα που έβγαλε κατευθείαν των Ηνωμένων Πολιτειών το ρολόγιο, να κάνει κάποια λέξη. Παρακαλώ. Εσείς τώρα το λέτε εδώ στο κοινό, να αφήσει και τα Windows και τα Linux. Όχι, δεν το πρότεινα αυτό. Αλλά φύγατε στο να χρησιμοποιήσετε όλο το Linux. Έτσι ξεκινήσατε. Δεν σημαίνει. Ενώ ξεκινήσατε να κάνετε partition, στο τέλος γυρίσατε πίσω και χρησιμοποιείτε όλο το σπίτι. Ναι, είπα να το κάνω. Είναι εκλογικό, δεν έχει σημασία. Επειδή το κοινό όμως δεν θα μπορεί να δηλώσει μετά το ROT, ίσως έπρεπε να δείξουμε αυτό. Δεν θα μπορέσει να κοιτάξει από κάτω. Στην εγκατάσταση δεν θα μπορέσει μετά να επιλέξει X3 ή X4 και να δηλώσει το ROOT. Γιατί δεν το μπορέσει. Γιατί δεν ξέρω. Γιατί δεν ξέρω. Δεν θα το δούμε ενώ είναι τώρα έτσι όπως πάτε για να... Μα δεν το δείχνει δεν. Τώρα τι θα δείχνει το πατήριο, το ROOT. Μιτσό, ξέρεις τι εννοεί. Να το κάνεις χειροκίνητα και να τους δείξεις. Αυτό, κάτω χειροκίνητα. Όταν θα πάει να το κάνει ο άλλος που δεν ξέρει, θα δει. Δεν θα έκανα, ούτε εδώ έχω τη λύση. Και για αυτό που είχα αναφέρει και εγώ όταν έκανα παρουσίαση για το συλλόγο, ότι αν μπορούμε να ανοίξουμε ένα browser, πριν, δηλαδή αφού θα δείξει τώρα το πώς γίνονται και τι γίνεται, μπορείτε να κατεβάσετε ορισμένα βιντεάκια, το οποίο έχω φτιάξει εγώ χρόνια αυτά τώρα. Και για το Wine. Τρεις διαφορετικές εκδόσεις. Όπου θα ακούσετε με εικόνα, θα βλέπετε δηλαδή και θα ακούσετε τα βήματα, πώς πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να κόψουμε το δίσκο, τι να προσέξουμε, και ποια βήματα θα ακολουθήσουμε, πάνω κάτω είναι η ίδια και σε Mint, είναι η ίδια και σε τώρα, είναι η ίδια και σε Σούσε, και οποιαδήποτε άλλη, με λίγο διαφορετικά παράθυρα. Οπότε αυτό που χρειάζεται είναι να δείτε πρώτα τις οδηγίες βήμα προς βήμα πριν ξεκινήσει να το κάνετε. Και βέβαια, καλού κακού κάτι και ένα αντίγραφο των σημαντικότερων αρχείων που έχει. Αυτό άσχετα σχέτως με το συστήματος, καλό είναι να τα έχει και Δεν θα κάνω
διαφορετικές αντιλήψεις και επιλογές. Ο κάθε χρήστης μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά την εγκατάσταση. Αυτόματα την πληγή
τα υπόλοιπα partition. Δεν χρειάζεται να επέμβει ούτε να κάνω εγώ partition, ούτε κάτι, ούτε swap partition, ούτε κάτι άλλο. Πάμε στην απλή εγκατάσταση, τη λιτή για το χρήμα. Έννοιε, swap, root, home κλπ. Δεν είναι γνωστέ σε Εβραίου, σε όλου. Η τεχνική ορολογία να του υπολογίσει δεν είναι στο χρήστη αναγκαία για παρέμβαση. Επομένως, κάνοντας κενό χώρο και λέγοντας ότι θέλω να κερδίσει το κενό χώρο, να δημιουργήσει τα πάντα, να δημιουργήσει το file system, να δημιουργήσει το swap, θα είναι έτοιμο, αφού παρατηρήσω και το κινητή, το grab, να ξεκινήσει ο υπολογιστής από το λειτουργικό θέλω. Εδώ φτάνουμε τώρα στο επόμενο βήμα, το οποίο πρέπει να ορίσουμε έναν χρήστη. Σε όλους με αυτό το βήμα δεν είναι υπάρχει διαφορετικό από ό,τι σε ένα λειτουργικό των Windows. Δίνουμε ένα όνομα ενός χρήστη, αυτομάτω δημιουργεί και ένα όνομα για τον υπολογιστή μας, ένα user name και λέει να διαλέξουμε και ένα password. Καλό είναι σε όλα τα λειτουργικά που χρησιμοποιούμε να έχουμε έστω και ένα υποτυπώδες password, γιατί ο υπολογιστή μας πλέον είναι στο δίκτυο. Μπορούμε να ακούτε συχνά ότι στο Linux δεν υπάρχει. Αυτό είναι εν μέρη ψευδέστατο. Υπάρχουν ή και για το Linux. Όχι τόσο πολύ. Παρόλα υπάρχουν. Υπάρχουν και script, όβουλα, υπάρχουν από όλα. Απλά είναι η κλίμακα ένα προς ένα εκατομμύριο. Αν υπάρχουν ένα εκατομμύριο ή τα Windows, θα υπάρχει ένα στο Linux. Οπότε καλό να βάλουμε ένα εκδοτικό δεσμό. Έβαλα εγώ ένα, δύο, τρία εδώ. Η επόμενη επιλογή είναι να θέλω αυτόματα να είναι τον υπολογιστή. Να μην μου ζητάει όμω το χρήστη πληθωρικό, αλλά αυτόματα να ανοίγει το χρήστη που θέλω. Εμένα μου αρέσει αυτή η επιλογή που βάζω. Εδώ είναι ένα άθελο το home folder που ακούσαμε και πριν. Είναι η διαδρομή του δίσκου όπου αποθηκεύονται όλε οι προσωπικέ ρυθμίσει και επιλογέ του χρήστη του συγκεκριμένου. Δημιουργείται δηλαδή ένα φάκελο όπου εκεί μέσα υπάρχουν όλα τα αρχεία του συγκεκριμένου χρήστη. Αν θέλω αυτό να γίνει encryption, δηλαδή να γίνει κρυπτογράφηση, είναι ένα υπολογιστή προσωπικό, ο οποίο κάθεται πολλά άτομα εκεί και δουλεύουν. Είναι ένα υπολογιστή που δεν χρειάζεται. Κάθεται πολλά άτομα εκεί και δουλεύουν, ίσω και να χρειάζεται. Δηλαδή τι δίνει, η δυνατότητα αυτή που δίνει είναι ότι αν κάποιος επιλέξει αυτό, πρέπει να έχει ήδη χρησιμοποιήσει και χωρίς φόβο ότι και να κλέψουν τον υπολογιστή, όποιος θα το πάρει στα χέρια του και να φέρει δηλαδή τα αρχεία του, μπορεί να σπάσει το κεφάλι του στο τοίχο μέχρι να τα βγάλει από εκεί. Γιατί δεν υπάρχει δηλαδή από κρυπτογράφηση που θα πρέπει να κάνει. Τα αρχεία γράφουν περδεμένα. Μπορεί να φάει χρόνια για να το καταφέρει. Είναι αρκετά. Δηλαδή, αν είναι κάποια σημαντικά πράγματα που κρατάμε στον υπολογιστή μας, πρέπει να γίνει αυτό. Βέβαια, αυτό είναι λίγο σε προχωρημένη κατάσταση, όταν έχει ήδη χρησιμοποιήσει και γνωρίζετε τι ακριβώς φέρετε από το λειτουργικό, θα πάτε σε αυτήν την υπολογιστή. Φυσικά, με πρόσβαση σε ένα μέσο φυσική, όπως ένα δίσκο, μπορούμε να το κάνουμε μια αποκρυπτογράφηση με δυνατή υπολογιστή. Αλλά το δυσκολεύουμε πάρα πολύ κάποιον. Πάρει το δυσκολεύει κάποιον που έχει πολύ καλέ γνώσει. Αυτό που έχει μέσα τη γνώση δεν πρόκειται ποτέ να πούμε στον χρόνο. Να συμπληρώσω κάτι, Δημήτρη. Αυτό καλό είναι να γίνεται σε μηχανήματα που το χρησιμοποιούν πολλοί χρήστε. Ναι. Η κρυπτογράφηση. Σε έναν απλό χρήστη τώρα που το έχουμε στο σπίτι μα, ναι, το θεωρώ λίγο υπερβολή το να κάνει κρυπτογράφηση. Υπάρχει καλύτερη λύση, την έχω δοκιμάσει εγώ προσωπικά στο εργαστήριο, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Σαν βασικός χρήστης είναι ο administrator. Ναι. Και ο δεύτερος χρήστης είναι ο student. Που μπορεί να περάσει πολλά άτομα σε χρόνο στην ημέρα του. Εγώ επέλεξα την απλούστατη λύση. Ότι όταν ξεκινάει ο υπολογιστής, πηγαίνει, διαγράφει το φάκελο του χρήστη και αποσυμπιέζεται από ένα έτοιμο αρχείο που είχα δημιουργήσει εγώ μετά το τέλος της εγκατάστασης. Οπότε κάθε χρήστης που κάθεται, κάνει ό,τι κάνει, παίρνει τα αρχεία του. Κατέβαση ή οτιδήποτε που δημιουργήσει την εργασία του, την παίρνει συστηματικά και φεύγει με το που κλείνει ο υπολογιστή. Σβήνεται και γίνεται επαναφορά. Ούτε με κάποιο εμπορικό πρόγραμμα που συνήθω βάζω σε εργαστήρια αντίστοιχα που περνάνε πολλά άτομα για Windows, ούτε κάποιο εικονικό δίσκο, τίποτα. Από ένα αρχιάκι τελέσιμο script το οποίο το σύστημα το τρέχει στην αρχή,
με 4 συντολές. Δηλαδή, ένα χέρι πολύ απλό. Δηλαδή, η διαδικασία είναι τόσο απλή που απλά είναι σβήνει, αποσυμπίεζει και είναι πάλι όπως ήταν. Ναι. Το έχουμε κάνει και, στο Κοζάνη, στο Πλούτο, στους τέσσερις υπολογιστές. Επειδή κάθονται πολλοί χρήστες. Ναι, για να αποφύγεις, δηλαδή το θέμα ότι κάθε φορά πρέπει να πας να το φτιάξεις, να το λειτουργήσεις, να το καθαρίσεις για το ένα καταβασικό πρόσωπο. Πήγε στην διαδικασία. Η λύση αυτή που την είχα δει ουσιαστικά σε εσάς τη χρησιμοποιούμε στην πλειοδίκηση ότι ναι. Η Μακεδονία από την έκδοση 10-04 κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, σε χρόνο ΔΕΔΕ σβήνει το φάκελο, αποσυμπίεζε από την ΕΔΕ. Σε ένα σπουδημίδιο, γιατί είναι πάρα πολύ γρήγορο, γιατί σε έναν ενεργό ρόλο, όπως έχουμε δει σε 7-300 δεν μπορεί καν να καταλάβει κάποιος μια κανονική κίνηση με αυτήν εδώ. Ναι, είναι και φαίνεται. Τεχνικά, δηλαδή, τώρα θα πω λίγο στο τεχνικό θέμα, γιατί είναι σημασία, έχει σε ποια σειρά θα δούμε κίνηση να το βάλεις. Εκεί είναι το ζητώμενο, το πόσο γρήγορα να το κάνει. Και να αναφέρω κάτι σαν ιστορικό. Είχε έρθει κάποια στιγμή στο σύλλογο με ένα σκληρό δίσκο. Όχι υπολογιστή. Σκληρό δίσκο του κουτιού. Και λέει: θέλω να μου βάλεις Linux. Λέω: ωραία, πάμε να το βάλω. Το βάζω σε ένα επόμενο και στήξει. Κοιτάμε, κάνουμε την κατάσταση. Ωραία, φτάσαμε, κάνουμε και μια ενημέρωση. Το πήρε, το πήγε σπίτι του, τον έβαλε στον υπολογιστή, το ξεκίνησε. Ναι, δηλαδή σε ένα σκληρό δίσκο. Συνήθως, αν πας να πεις ότι σε ούτε σχόλου να κάνω αυτό, δεν θα πρέπει να ξεκινήσει. Εκείνος ξεκινήσει. Δεν είναι μάλλον να το προσέξει. Όχι, όχι, δηλαδή ναι, σε ούτε χρειάζεται να είναι ίδιο πλάτο. Γιατί θα πρέπει να βάλεις οπτικούς συσκευών και τα λοιπά και τα λοιπά. Σε αυτό δεν χρειάζεται. Συγκεκριμένα, το λίγο, όχι μόνο στο σκληρό δίσκο. Υπάρχουν κάποιοι που καταστήσαμε το λίγο που κανονικά κατάσταση σε κάτι που δεν δηλαδή είχαν όλο το λειτουργικό σε ένα φασάκι. Και πηγαίναν σαν υπολογιστή, βάζει το φασάκι, λέγανε εκκίνηση από το φασάκι. Είχαν το λειτουργικό με τα αρχεία και τα σημεία μπροστά του. Απλά ήταν πιο χαμηλή ταχύτητα γιατί το φασάκι είναι πιο αργό του πιο ρίσκο. Δηλαδή η δυνατότητα να μεταφέρει το σύστημα είναι εκπληκτική. Όπως είναι εδώ πέρα που έχει τύχει από να βάσει συστήματα. Είχε ένα παλιό μηχάνημα γιατί είχε ακούσει τα παλιά μηχανήματα δουλεύουν πολύ καλά από το λίγο. Είχε στήσει λίγο στο 5-3 μηχάνημα. Έπρεπε στην του χάρα το παλιότερο. Πήρε ένα καινούριο υπολογιστή, ένα 5-4, απλά έβαλε το δίσκο επάνω και άνοιξε. Τόση ώρα που μιλούσαμε για η εγκατάσταση προχωρούσε, βρήκε όλο το υλικό, εγκατέστησε τους drivers. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη βιβλιοθήκη με drivers, οι οποίοι στο λίγο δεν λέγονται πλέον drivers. Λέγονται κάπως αλλιώς λέγονται modules. Αλλά και πάρα πολλοί από τους οδηγούς είναι ενσωματωμένοι μέσα στον πυρήνα του πλήρου. Οπότε δεν χρειάζεται να σου πει κάτι. Πολύ σπάνιες περιπτώσεις. Οπότε η μεταφορά ενός δίσκου με ένα λειτουργικό Linux στη μέρα μόνο του υπολογιστή σε έναν άλλον είναι πάρα πολύ απλή διαδικασία. Απλά τον βάζουμε και τον βλέπουμε. Θα σηκώσει όλη την πληροφορία. Θα χρειαστεί ελάχιστες αλλαγές να κάνουμε. Συνήθως χρειάζονται κάποιες αλλαγές στο νοτικό της καταγραφικών. Μπορεί να έχουμε να κάνουμε και στους καταγραφικών. Εκεί οι εταιρείες έχουν την τεχνογνωσία κλειδωμένη. Η Nvidia έχει κλειδωμένη τους οδηγούς τους. Η AD έχει κλειδωμένη τους οδηγούς της. Έχουν μέσα τεχνολογικά μυστικά της καταμίας. Δεν δίνει καμία. Εκτός από προϊστές μπορούμε να βάλουμε Linux και στις πλαίσεις του 3. Βεβαίως. Υπάρχει το Linux. Το Debian συγκεκριμένα υποστηρίζει 17 διαφορετικές αρχιτεκτονικές. Τι σημαίνει αυτό, ότι οι υπολογιστές οι προσωπικοί που έχουμε εμείς είναι της αρχιτεκτονικής που 86, έτσι είναι ο κωδικός. Τα 64 μηχανήματα που βγήκανε ονομάζονται επί 86-64. Φανταστείτε άλλες 14 διαφορετικές. Να αναφέρω και κάτι, αν όμως έχετε προχωρήσει στην ψηφιακή τηλεόραση πλέον, ότι πολλές συσκευές που πάρουν στην αγορά αυτή τη στιγμή να μας δώσουν το ψηφιακό σήμα, τρέχουν λίγο. Και αποκωδικοποιητές. Ναι. Αποκωδικοποιητές, ρούτερς που έχουμε μέσα σπίτι για τις ίδιες. Τα ρούτεράκια που έχουμε τη σύνδεση και αυτά τρέχουν λίγο. Πριν ξέρετε, που είπα πάρα πολύ. NAS, συσκευές, ψηφιακές αποθήκες δεδομένων. Τηλεοράσεις
το πάρκο και την άδεια. Είναι δηλαδή πάρα πολλέ συσκευέ πλέον, τα καινούρια, τα γκάτσε τώρα χρησιμοποιούν από κάτω λίγο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κάποιοι το ξέρουν, κάποιοι δεν το ξέρουν. Το πρόβλημα είναι ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά η τεχνολογία αυτή δίνει και δυνατότητα στι συσκευέ να μπορούν να κάνουν πράγματα που αλλά η τεχνολογία αυτή δίνει και δυνατότητα και στι εταιρείε να δημιουργούν πάνω σε αυτό. Γιατί είναι ανοιχτό. Δεν τους κοστίζει τίποτα, τους κοστίζει μόνο ώρες εργασίας για να το προσαρμόσει στις δικές τους ανάγκες. Αυτό που αναφέραμε πριν, δηλαδή από κινητά τηλέφωνα μέχρι και ψυγεία τώρα. Ψυγείο με μια οθόνη υπολογιστή. Δεν υπάρχει και κάτι. Τώρα, η κατάσταση έχει τελειώσει. Μου ζητάει μια επανεκκίνηση να κάνει ο υπολογιστή. Αν είναι κάτι εγκατάσταση σε. Με δύο λειτουργικά θα έγινε η εκκίνηση, την εκκίνηση, η επιλογή της κατανοήσεις που θέλω να εκκίνησω και θα επέλεγα και θα άνοιγε το λειτουργικό που θα επιλέξει. Εγώ επειδή χρησιμοποίησα πλήρη εγκατάσταση, αν θα κάνω επανεκκίνηση τώρα, θα πω πλέον το περιβάλλον του λειτουργικού MIM με πλήρες ταχύτητες, θα λειτουργεί από σκληρό δίσκο, οπότε θα πηγαίνει αρκετά πιο γρήγορα από ό,τι είδατε τώρα. Το μεγαλύτερο μέρος των συσκευών θα λειτουργούν γιατί υπάρχει πυρήνας τελευταίας έκδοσης. Ο πυρήνας λοιπόν είναι υπεύθυνος για τους drivers, οπότε πιο πολλές συσκευές θα λειτουργήσουν. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι με την κάρτα γραφικών, μπορεί να μην έχουμε τέλεια εικόνα. Βεβαίως, θα βγάλει μια ειδοποίηση ότι ανοιχνεύτηκε ένα driver της εταιρείας Nvidia, της εταιρείας ATI, της Intel ή οτιδήποτε άλλο και θα μας ζητήσει να το κατεβάσουμε. Θα μου πείτε γιατί δεν το κάνει αυτόματα. Γιατί επειδή ο driver είναι της εταιρείας και είναι κλειστός ο οδηγός, δεν υπάρχει δικαίωμα στο Linux να τους συμπεριλάβει. Οπότε πρέπει εμείς, το Linux επειδή σέβεται τα δικαιώματα, επειδή απαιτεί και δικαιώματα, με τις άδειες GPL, δεν μπορεί δηλαδή να ισοπεδώνουμε των άλλων εταιριών τα δικαιώματα και να προβάλλουμε μόνο το Linux, είναι αμφίδρομο. Το Linux έπαιρνε τα δικαιώματα των εταιριών και ζητάει από τις εταιρείες να συμβαστούν τα δικά του. Οπότε, οτιδήποτε χρειαζόμαστε όπως driver, όπως flash, το flash είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα για το Internet. Οι πιο πολλοί από εμάς βλέπουν YouTube, βλέπουν τα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία έχουν μέσα chat, games, κλπ. Χρειαζόμαστε το flash. Το flash δεν υπάρχει. Πάμε στο κέντρο του Ιππικού και θα το καταστήσουμε. Παρακαλώ, θέλω και το πλάσμα όμως έχει χρησιμοποιείται πιο πολύ HTML5. Για ποιο ακόμα δεν έχει σωματωθεί, αλλά γίνεται. Ναι, μπορεί να βγει πειραματικά. Το YouTube κάνει κάποιες δοκιμές με HTML5, δεν έχει όμως ολοκληρώσει τις δοκιμές του, οπότε χρησιμοποιούμε και μετά. Το flash είναι πιο δυνατό. Ποιο? Το flash είναι πιο δυνατό ακόμα, υπερισχύει. Δεν ήταν δυνατό, ήταν μονόδρομο. Δεν υπήρχε κάτι παρόμοιο το μυστικό να χρησιμοποιήσουν, οπότε αναγκάζεται πολλοί κόσμοι να χρησιμοποιεί το flash. Κάποιες συσκευές που ενδεχομένως να παρουσιάσουν πρόβλημα πέραν από τις κάρτες γραφικών που σε μια ενημέρωση, σε μια αναβάθμιση τα σύγχρονα Linux εντοπίζουν τον οδηγό που χρειάζεται η κάρτα για να αναγκαστούν. Είναι προβλήματα με κάποιες ασύρματες κάρτες ηλίου. Γιατί αυτές οι κάρτες έχουν ένα κομμάτι firmware, κώδικα, το οποίο είναι copyright της εταιρείας και δεν υπάρχει η ανάπτυξη για το Linux. Παρ' όλα αυτά, σαν απόδειξη που προαναφέρθηκα και του Greek Loom και του Gloom, αλλά και φόρουμ των διανομών του Mint, του Boot κλπ. Υπάρχουν και οδηγοί, αλλά υπάρχουν και πολλοί χρήστες που θα βοηθήσουν να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που υπάρχει με την κάρτα δικτύου τους. Το 90% των προβλημάτων λύνεται, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις όπου εκεί ο κατασκευαστής δεν έχει προβλέψει καμία απολύτως συνεργασία με το Linux, δεν τον ενδιαφέρει ή χρηματοδοτείται από κάποιες άλλες εταιρείες που δεν υποστηρίζουν Linux, οπότε εκεί δεν έχει προβλέψει κάτι τέτοιο. Κατά τα άλλα δεν υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα, έχει ξεπεραστεί δηλαδή εκείνο το ρητό που έκανε παλιότερα με το Ubuntu, με το Ubuntu, με το Linux δεν θα μου δουλέψει το μισό hardware. Δεν θα μου δουλέψει τίποτα, δεν θα μου δουλέψει κάτι. Δεν έχει αντιστραφεί το κλίμα.
ελάχιστος κερδός πλέον να το δουλέψει. Αν έχετε κάτι άλλο. Μπορούμε να πούμε λίγο το μενού του κουμπί. Ναι, θα κάνουμε μια επανική μηχανίδα. Να εκκινήσει κανονικά. Το μενού κάθε εφαρμογής διαφέρει στο σχεδιασμό. Είναι το προσωπικό στυλ της κάθε διανομής. Σε γενικές γραμμές το Mint, όπως και το Ubuntu που πατρίζονται στο Debian, έχουν ένα πολύ ωραίο εργαλείο, το κέντρο λογισμικού. Αυτό θα το γραφώ δύο λόγια. Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε στο διαδίκτυο να βρούμε κάποια εφαρμογή. Μπορούμε πολύ απλά να πατήσουμε στην αναζήτηση εκεί πέρα που υπάρχει το κέντρο λογισμικού και να μας βρει αυτόματα την εφαρμογή που θέλουμε. Πατώντας την κατάσταση, θα την κατεβάσει από το ίντερνετ, θα την εγκαταστήσει και θα μας την προσθέσει στο μενού. Δεν χρειάζεται ούτε να βρούμε, ούτε να κατεβάσουμε, ούτε να ψάξουμε να δούμε πώς εγκαθίσταται, πώς τρέχει, πού πάει, σε ποιο φάκελο μπαίνει. Δεν χρειαζόμαστε απολύτως τίποτα. Απλά πάμε στο κέντρο λογισμικού, κάνουμε μια αναζήτηση και καθιστούμε την εφαρμογή που θέλουμε. Εδώ κάτω εμφανίζονται κάποια εικονίδια ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν θέσει δίκτυο το μήνυμα, το εικονίδιο του τύπου, ημερομηνία ώρα. Εδώ ένα εικονίδιο το οποίο εφόσον δεν έχουν συνηθίσει το ίντερνετ δεν μπορεί να ελέγξει αν υπάρχει αυτέ τι ενημερώσει. Και εμφανίστηκε το καλωσόρισμα του μήνυμα. Εδώ έχει αρκετά προηγούμενα. Από χώρο, από χώρο συζήτησης, όπου μπορούμε να τρέξουμε για βοήθεια. Μπορούμε να ενημερωθούμε για τα καινούργια χαρακτηριστικά της έκδοσης. Αυτή η έκδοση είναι η Linux Mint 10, ή αλλιώς λέγεται Julia. Το Mint χρησιμοποιεί διάφορα κοινωνία από πάντα στην ονομασία του. Το Mint χρησιμοποιεί κάποια πολλές φορές. Δηλαδή,
χρειαζόμαστε κάπου πάμε, ο υπολογιστής χάλασε, παίρνουμε το δισκάκι, το βάζουμε μέσα και κινείται ο υπολογιστής και ακόμα και μέσα από το σκι που τρέχει, εφόσον ο υπολογιστής ισχύει που επιτρέπει, μπορεί να λειτουργήσουν αυτά, να γράψουν κείμενο, να ακούσουν τη μουσική, να βγουν στο ίντερνετ και να κάνουμε και τις απαραίτητες ενέργειες να πάρουν τα αρχεία μας. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε προήγηση στο διαδίκτυο, να γράφουμε CD, να ακούσουμε μουσική, να δούμε ταινίες. Χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε κάποια συμβουλή επέμβαση. Από εκεί και πέρα υπάρχει το κέντρο λογιστικού, το Dr. Manager, όπου εδώ πέρα είναι ομαδοποιημένες χιλιάδες εφαρμογές, με μία αναζήτηση και πιέζοντας την κατάσταση, μπορούν να τοποθετηθούν από το χρήστη. Δηλαδή, χωρίς να ξέρω καν πώς γίνεται από μια κατάσταση στο λίγο. Είμαι καινούριο χρήστη, δεν ξέρω τίποτα. Θέλω να βρω παράδειγμα, οι πιο πολλοί ψάχνουν να βρουν το φόνο σου. Αν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αν γράψουν, αν πάνε όμως την κατηγορία που λέει γραφικά, πατούμε πάρα πολλές εφαρμογές. Αν θέλω κάτι συγκεκριμένο για γραφικά, παράδειγμα φωτογραφία, θα δω λιγότερες επιλογές με κατατοπιστικές οδηγίες για την καθεμία και αν είχα ίντερνετ θα έβλεπα και προεπισκόπηση της εφαρμογής, θα έβλεπα στατιστικά από ψηφοφορία και από δημοσκόπηση της εφαρμογής, δηλαδή κατά πόσο την προτιμούν οι χρήστες, αν είναι δημοφιλής ή όχι, όπως και κάποια σχόλια για το τι κάνει αυτή η εφαρμογή. Αν πατήσω το χτυπήσει στα και έχω φυσικά διαδίκτυο, θα την κατεβάσει, θα την εγκαταστήσει και την επόμενη φορά θα την βρω μέσα στο μενού γραφικά. Και μάλιστα θα την έχει και πιο έντονα γραμμένη και θα μου υποδείξει ότι αυτή είναι και πλήρη εφαρμογή που εγκαλέσει, θα την βρει πιο εύκολα. Δεν χρειάζεται δηλαδή το παλιό εκείνο ο παππούλα κονσόλα. Φοβούνται όλοι οι χρήστε με το λίγο. Να ανοίξει την κονσόλα, να γράψει το λέει. Έχουν φτιάξει πολλά εργαλεία πλέον πολύ εύκολα. Μπορούμε να αναζητήσουμε χιλιάδες εφαρμογές. Όπως είδατε εδώ, ο αριθμός στις κατηγορίες είναι ότι έχει 1500 εφαρμογές που είναι αξεσουάρ, βοηθήματα δηλαδή. Εκπαιδευτικές 540, παιχνίδια 1161. Όλες αυτές οι εφαρμογές δεν είναι βαριές εφαρμογές. Κάτι μπορεί να είναι πολύ απλό. Ένα παιχνίδι να παίρνει πιγκ πόκα. Αλλά είναι δωρεάν. Είναι ελεύθερες. Περισσότερες από αυτές μπορούμε να τις αλλάξουμε. Πολλοί από εμάς δουλεύουν για τη μετάφραση κάποιων εφαρμογών. Υπάρχουν κάποιοι, δεν είναι κάποιοι περίεργοι, ειδικά τα μεγάλα γραφεία που στο μάτι έχουν συμβούλια και μεταφράζουν εφαρμογές. Είναι ένας τύπος του υπολογιστή στο σπίτι του, εγγράφεται σαν μεταφραστής, περνάει από το στάκι και αρχίζει μεταφράζει. Του λέει το προγραμματιστή, ξέρεις τι, έχει κάνει ένα ωραίο παιχνιδάκι το οποίο έχει στι 12 γλώσσε. Πάρει και από την ελληνική ενσωματωμένη και ενσωματώνει. Και μετά στα credits λέει ότι η μετάφραση έγινε από τον τάδε. Η ελληνική. Υπάρχει χρήση από την Κατερίνη που έχει μεταφράσει την εγχειρίδα του Κούντου. Είναι ένα χρήση από την Κατερίνη που έχει μεταφράσει και έχει μεταφράσει την Κούντου. Σαν και το όμορφο. Δεν ξέρω αν θα πω για να δεν πάρει. Δηλαδή, δεν είναι κάποιοι άλλοι που δουλεύουν για το λύσο. Εμείς δουλεύουμε. Δηλαδή, κάνεις μια μετάφραση, κάνεις ένα νομικό, κάνεις μια παρουσίαση. Η κοινότητα είναι όλοι οι χρήστες του λύκου. Δεν χρειάζεται να είσαι εξειδικευμένος σε γνώση. Δεν χρειάζεται να είσαι νομικός. Δεν χρειάζεται να είσαι άλλος προγραμματιστής. Λοιπόν, να μην σας κρατάω άλλο, αν έχετε ερωτήσεις. Για πιστοποίηση συνδύνωση υπάρχει. Υπάρχει. Ναι, είναι. Αυτό που το προλάβαμε σήμερα να αναφέρω και εγώ το πρόγραμμα είναι ότι ο σύλλογο μα έχει γίνει Master Affiliate στην Ελλάδα. Ωραία. Και σύντομα, φαντάζομαι πολύ σύντομα θα ανακοινώσουμε στην ιστοσελίδα μα το πρώτο εξαμπλάρ. Υπάρχει επίσης σύνδεσμος στη σελίδα μας όπου οδηγεί στο επίσημο ιστότοπο του LPI Greece όπου
αν το παρακολουθήσετε και παίρνετε συχνά εκεί, σιγά σιγά θα βλέπετε και κάποιες οδηγίες για τις εξετάσεις. Θα υπάρξει σύντομα το υλικό προετοιμασίας. Τι χρειάζεται να διαβάσει ελληνικά ή στα αγγλικά. Για την ώρα στα αγγλικά και μετά θα γίνει στα ελληνικά. Να διαβάσει ο στόχος δηλαδή να γίνει αυτό. Το τι, ας το πω περίπου την ύλη που θα υπάρξει. Αν παρακολουθείτε αυτές τις δύο σελίδες, θα υπάρξει σύντομα ενημέρωση γι' αυτό. Οπότε το μόνο που χρειάζεται είναι να καθίσετε, να δουλέψετε, να παρακολουθήσετε τις σελίδες για να μπορείτε να έχετε το αντίστοιχο υλικό για διάβασμα και εφόσον σας επιτρέπει ο χρόνος να ξεκινήσετε να διαβάζετε από τώρα, να χρησιμοποιείτε συχνά, γιατί αυτό που διαφέρει να το σημειώσω το πιστοποίησης LBI και πιστοποίηση PCDL, ότι κατά κύριο λόγο πιστοποίηση PCDL αυτή που θα πάρετε αυτή τη στιγμή που πάρετε στην Ελλάδα, δεν ισχύει και τόσο πολύ στο εξωτερικό. Ενώ πιστοποίηση LBI διαρκεί 5 χρόνια και με, ακόμη και με το πρώτο επίπεδο, οπουδήποτε και να βρεθείτε, είτε στην Αυστραλία θα είστε, στη Ιαπωνία θα είστε, είτε στην Αμερική, είτε στην Καναδά ή οπουδήποτε αλλού, η πιστοποίηση αυτό είναι το βασικό άσκη σα για να βρείτε καλή δουλειά. Πώ να έχει τι γνώσει. Τι δουλειά δεν μπορεί να στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Θα σου πω. Γιατί. Όχι, δεν είναι καθόλου αλήθεια. Οι μεγάλες εταιρείες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, οι σοβαρές εταιρείες, επιλέγουν τη λύση ανοιχτού και ελεύθερου λογισμικού. Άρα χρειάζονται μυαλά, χρειάζονται χέρια. Και όταν εσύ, παίρνοντας μια πιστοποίηση LBI, έχεις τις γνώσεις να διαχειριστείς ένα δίκτυο, σίγουρα θα βρεις δουλειά. Ο μισθός δεν θα αναντάξει όμως με αυτό που θα κάνει. Ναι. Ο μισθός είναι δεν θα αναντάξει όμως με αυτό που θα κάνει. Ναι. Να σας πω παράδειγμα. Διάβασα ένα άρθρο πρόσφατο, για να κλείσουμε αυτό, ένα άρθρο πρόσφατο, το οποίο αναφέρει ότι η ολόκληρη χώρα, όπως η Ρωσία, θα περάσει όλο το δημόσιο τομέα σε ελεύθερο λογισμικό, σε λένε. Λέτε να μην χρειάζονται άτομα. Μέχρι 2015, όλος ο δημόσιος τομέας, φανταστείτε χώρα με πληθυσμό πάνω από 180 εκατομμύρια και πώς δημόσιες υπηρεσίες θα εξοικονομήσει χρήματα από αυτό και θα χρειαστεί άλλο. Λέμε. Μακάρι να γίνει κάποια στιγμή στην Ελλάδα, θα σταματήσουμε να πληρώνουμε τα βατζέλια και λεφτά. Αλλά κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει και εδώ. Είτε σε μια εταιρεία, είτε σε μια πολιτική εταιρεία που έχει παραδείγματα εδώ, αλλά η εταιρεία του εξωτερικού, σίγουρα θα χρειαστούν και. Οπότε είναι μια λύση για κάποιους που επιλέξουν αυτόν τον δρόμο. Και ενώ με πιστοποίηση η CDL απλή, σαν ανοίγουν και σε κλείνουν πόρτες, ενώ με πιστοποίηση η LPI νομίζω ότι είναι καλύτερες πόρτες. Εντάξει, όχι, Internet Explorer και Open Express. Αυτά είναι. Τίποτα. Λένε ότι. Για να χρησιμοποιήσουμε τις γνώσεις σου, επειδή στο Open Office υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχει ήδη σχεδιάζεται από την LBI που είναι, ας το πούμε, στα ιστορικά, η μαμά εταιρεία, μικρός δικαιοπικός οργανισμός, σχεδιάζεται και το πρώτο επίπεδο. Δηλαδή αυτό είναι ήδη στα σεριά, να το πω πιο απλά, ψήνει στο φόλις. Όταν θα είναι έτοιμο, τα βγει θα εμφανιστεί. Εκεί θα υπάρχουν και αυτά τα απλά πράγματα για χρήση open office, για χρήση γραφικών περιβάλλων, πώς θα φτιάξει ο αρχαία, πώς θα φτιάξει ο αρχαίος κτλ. Αυτό ήδη σχεδιάζεται. Απλώς, επειδή λόγω του χρόνου δεν προλάβαμε να αναδείξω, θα μπορούσα να σας εξηγήσω πιο αναλυτικά τι υπάρχει αυτή τη στιγμή και σε τι επίπεδο είναι. Θα κάνουμε μια άλλη μελέτη τώρα, Βρέγκλινο, μαζί με την ψηφιακή τάξη, ψηφιακό υλικό. Εκεί μπορούμε να το αναδείξουμε, οπότε να μένετε στο ακουστικό σας. Εσείς υπάρχουν έξω φυλάδια για όποιον ενδιαφέρεται.